Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Συνήθως μπαίνουμε κομψά στις εκπομπές. Σήμερα θα γίνουμε λίγο άκομψη. Και συνήθως στις εκπομπές έχουμε φέρει πολλές φορές τον Στέλιο τον Παρθενάκη, που είναι φίλος μας και φίλος της εκπομπής και πολύ καλός ρεπόρτερ. Τι χάνει το παιδί να είναι στο εξωτερικό. Γιατρέ, καλημέρα. Καλημέρα. Προέχει το ρεπορτάζ. Καλημερίζουμε το ρεπόρτερ του Μέτροσπορ και του Αθλητικού Μετρόπολης, Στέλιο Παρθενάκη, να μας πει τι γίνεται επάνω στα βόρεια προάστια της Ευρώπης. Καλημέρα. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Για καλό σκοπό η σύνδεσή μας μετά τις 12, αλλά το ρεπορτάζ τρέχει και είχαμε μετά το τέλος του αγώνα του 81-74 της Φραγκφούρτης με τον Άρη μια άναδρη επίθεση από περίπου 200 κουκουλοφόρους, όπως μας λένε μάρτυρες και, και αστυνομικές πηγές, οι οποίοι είναι από την Άιντραχτ, όπως μας λένε. Σκοπός τους ήταν να επιτεθούν σε ελληνικά αυτοκίνητα, αλλά και στους φιλάδους του Άρη. Αυτοί στην αρχή δεν αντέδρασαν, λογικά στην τέτοια τράπεζα σε φυγή φυγμένη. Αντέδρασαν οι φίλαθλοι του Άρη, οι περισσότεροι από Γερμανία και κάποιοι από την Ελλάδα. Ήταν περίπου 200 με 300 τον αριθμό στις κερκίδες. Έγινε πριν το μάτς αυτό ή μετά? Γιατί Τώρα. Και εμείς ήμασταν στις δηλώσεις και βγήκαμε και είδαμε αστυνομικές δυνάμεις έντονες, αποκλεισμό του χώρου. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει σύλληψη 7 παιδιών. Οι δύο από ό,τι λένε. Παιδιά που ήταν προσκύμενα στην παρέα τους, ήταν όλοι μαζί, οι δύο από την Ολλανδία, οι πέντε είναι από τη Γερμανία. Αυτή τη στιγμή περιμένουν να δουν τι θα γίνει με δικηγόρο, γιατί κάτι τέτοιο ζητάει η αστυνομική αρχή. Αυτοί που συνελήφθησαν είναι Αριανοί. Ναι. Συνελήφθησαν μισό λεπτό για να καταλάβω τώρα, για να πω στο πνεύμα, γιατί δεν το ξέρω το έργο. Συνελήφθησαν οι Αριανοί γιατί αμήνθηκαν. Αμήνθηκαν. Άσε με να το πω εγώ το έργο που το ξέρω, για να μην γίνει κάποια παρεξήγηση. Αντέδρασαν σε κάποια στιγμή στις επιθέσεις, οι άλλοι τράπηκαν σε φυγή και ουσιαστικά την πλήρωσαν οι φίλοι του Άρη σε μια άναδρη, τι να πω, τουλάχιστον τραμποκισμό θα μπορούσα να το χαρακτηριστώ, να το χαρακτηρίσω έτσι όπως μας το μεταφέρουν. Και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει συλλήψεις 7 παιδιών από την πλευρά του Άρη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πάντως είναι μια πολύ τώρα εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω, γιατί σε βλέπω συναισθηματικά φορτισμένο, διότι τα ζεις από μέσα τα γεγονότα. Ναι. Αυτοί τώρα είναι συλληφθέντες μέσα στο σε κάποιο αστυνομικό? Όχι, είναι έξω από το γήπεδο και περιμένει η μεριά του Άρη. Είναι εδώ ο Μάνος ο Λάσκαρης, ο αδερφός του Νίκου Λάσκαρη, ο οποίος ηγείται και τις αποστολές. Να δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι έχουμε δρόμο ακόμα και αυτό είναι σε γενικές γραμμές το τι ακριβώς είναι. Νομίζω κάποιος νομικός υπάρχει εκεί στο... Ναι, υπάρχει αστυνομική δύναμη. Περιμένω να δω τι θα γίνει. Ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω πράγματα. Νομίζω καταλαβαίνεις και εσύ ότι... Νομίζω όταν αμήνεσαι και δέχεσαι επίθεση και δώσεις και μια κατραπακιά το δικαστήριο... Ναι, δεν λέει κάτω. Κωστή, άκου λίγο. Βρισκόμαστε σε γερμανικό έδαφος. Δεν βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Οι νόμοι εδώ είναι άτεκτοι. Και σου μεταφέρω τις πληροφορίες που μου έδωσαν. Τι νόμοι δηλαδή? Είμαι σε αναμονή, είμαστε παρόντες. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα δεδομένα. Μην μπούμε σε περισσότερες αναλύσεις. Αυτοί οι οποίοι έχουν συλληφθεί, γνωρίζουμε την αιτιολογία. Είναι γιατί υποτίθεται αμήνθηκαν σε μια επίθεση. Σε μια επίθεση. Δεν ήμουνα μπροστά. Ναι. Είναι οι πληροφορίες που έχω από τους παρισμούς και από την αστυνομία. Να μην μπούμε στη διαδικασία. Υπάρχει ένα ερώτημα εδώ, γιατί έχουν έρθει 4 μηνύματα σε ένα λεπτό μέσα. Ωραία. Γιατί φαντάζομαι ότι είναι πολλοί οι οποίοι έχουν στείλει φίλους τους, έχουν πάει κτλ. Φυσικά. Είναι Θεσσαλονικής, είναι από Γερμανία, είναι φοιτητές. Οι δύο από ό,τι μου είπαν τα παιδιά είναι από Ολλανδία, δουλεύουν τα παιδιά και οι υπόλοιποι είναι από την ευρύτερη περιοχή της Γερμανίας. Δεν έχουμε Θεσσαλονικιό, αλλά είναι από πάνω από την Ευρώπη. Κωστή, δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα γεωγραφική κατανομή. Όχι, το λέω γιατί ρωτάνε εδώ. Ναι, γιατί έχουν πάει και από εδώ άτομα. Αυτές οι ερωτήσεις αυτή τη στιγμή είναι πληροφορίες που δεν μπορούν να διασταυρωθούν. Ναι. Αν έχουμε κάτι παραπάνω, θα ξαναβγούμε για να πούμε περισσότερα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι το γεγονός. Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να λέω πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω καλά, αλλά αυτό είναι το γεγονός. Από μόνο του φτάνει για να δείξει το αρνητικό, το πόσο λίγοι μπορεί να είναι κάποιοι άνθρωποι όταν επιτίθενται. Αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν, οι κουκουλοφόροι στους Αριανούς, οπαδούς, φιλάθλους. Στους Έλληνες, Στους Έλληνες, δηλαδή. Αυτοί τώρα, για να καταλάβω τώρα εγώ, να το πάω λίγο πιο
έτσι ουσιαστικά. Έχουν να κάνουν με οπαδικό κομμάτι ή έχουν να κάνουν. Άκου λίγο, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με, γιατί θέλω να δω τι γίνεται, να έχω περισσότερο ρεπορτάζ. Σε ελευθερώνω. Και με ξαναπαίρνετε. Μάθε το ρεπορτάζ και εμείς εδώ είμαστε. Πάρα πολύ ωραία. Σε ελευθερώνω και θα μάθεις το ρεπορτάζ και θα το πεις όταν θα είσαι πιο ήρεμος κι εσύ. Έχουμε ξεκινήσει εκπομπή, έχουμε βάλει σήμα. Είναι τακτοποιημένα τα πάντα. Είναι μια χαρά. Κοίταξε τώρα. Εδώ μπορεί να έχουμε και μια επίθεση που να έχει να κάνει με φιλετική ιστορία. Δηλαδή να πούνε τους Ρωμοέλληνες, ξέρω εγώ, ήρθαν στη Γερμανία και τα πάντα τους ορμάμε να πούμε. Θα σου πω, επειδή μίλησε και ο παδός της Άιντραχτ, η αδελφοποίηση με τους παδούς της Ντόρτμουντ για μένα είναι το πιθανότερο σενάριο. Ναι. Α, είναι και αυτό. Και αυτό. Δηλαδή είναι η Αργιανή αδελφοποιημένη με τους Ντόρτμουντ της Άιντραχτ και της Ντόρτμουντ, της Μπορούσια. Και το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Ναι, ναι, μπορεί, ναι, σωστό, ναι, είναι μια λογική εξήγηση. Σωστό. Το άλλο μπορεί να είναι ρατσιστικό. Το αποκλείω. Το αποκλείουμε. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό μέσα στο. Όταν, όταν μιλάμε για την κουλτούρα των ούλτρας, δεν υπάρχει αυτό που λέμε εθνικιστικές τάσεις εκεί πέρα μέσα. Πιθανότερο σενάριο είναι αυτό, όπως έχει γίνει το αντίστοιχο με το Πάοκ Ραπίτ Βιέννης, που ήταν και από εδώ Παναθηναϊκού. Εδώ πέρα πάνω στη Θεσσαλονίκη γίνει αυτή η όλη κατάσταση. Αντίστοιχη περίπτωση νομίζω είναι και αυτή. Ναι. Ναι, πάω κραπεί τη βία. Α, είναι δηλαδή οπαδικό το θέμα. Εκεί πιστεύω πιστεύεις, ότι ναι, είναι ναι, και αιτία. Μάλιστα. Και οι ορμήξαν. Οι άλλοι ορμήξαν φυσικά και άλλα. Μα με βάρα εσύ να κάτσω εγώ να τις φάω, θα ορμήξω κι εγώ. Τους τσάκωσαν οι Γερμαναράδες και είναι στο γήπεδο, αλλά είναι κύλο. Είναι πολύ σκληροπυρηνική ο παιδί τη Άιντραχτ. Ίσως από τους πιο σκληροπυρηνικούς στη Γερμανία. Ναι. Ναι. Τη Άιντραχτ. Τη Άιντραχτ. Τη Ντόρτμουντ είναι πιο ομαλή. Εξίσου το ίδιο δυναμική. Είναι. Έχουν μια διαφορετική κουλτούρα. Εντάξει. Ναι. Πιο προς τη δεξιά τίνουν ο παδί της Άιντραχτ, πιο προς την αριστερά ο παδί της Ντόρτμουντ. Ναι. Σαν ούλτρας. Οι Αργιανοί άρα και πού τίνουν. Τώρα εντάξει, η αδελφοποίηση με την Ντόρτμουντ οφείλεται στο γεγονός ότι όχι. Τα κίτρινα. Πολύ... Τα κίτρινα. Τα και τεράστια ομάδα, εντάξει, το συζητάμε. Ο Άρης. Η Ντόρτμουντ. Εντάξει. Το γιατρό. Λοιπόν, καλά να μην έχουμε τραυματίες, αυτό είναι βασικό. Οι ζωές είναι πάνω απ' όλα. Τώρα, αν πέσουν και δύο μπουνιές και σε συλλάβουν κιόλας, είναι ένα θέμα, αλλά το θέμα είναι να είσαι υγιής. Να την βγάλεις δηλαδή σε ένα καυγά όρθιος. Μην έχεις θέματα, ξέρω εγώ, έτσι δεν είναι, γιατρέ. Τώρα σε πάνε μέσα και στον Παλαούρο, κακό είναι και τον Παλαούρο, αλλά για ένα μάτσα διάφορο στο μπάσκετ, ήταν σε μια διοργάνωση της πλάκας. Της πλάκας. Απέτυχε δηλαδή αυτό το FIBA Champions League. Ναι. Α, μπράβο. Εντάξει, ναι, ναι. Μια τεράστια παταγώδης αποτυχία, ναι, χωρίς κανένα κίνητρο, χωρίς κανένα ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ναι. Ταλαιπωρούνται πολλές ομάδες οι οποίες αναγκάζονται να παίζουν μάτς κάθε δύο ημέρες. Δηλαδή ο Άρης έπαιξε Δευτέρα με τον Παναθηναϊκό και αναγκάστηκε να παίξει Τετάρτη στη Φραγκφούρτη. Ναι. Δηλαδή τρομερή καταπώνηση. Ναι. Ανόητη διοργάνωση. Δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος σκοτεινός τη σκέφτηκε και την εφήβρησε. Ήταν μια εφεύρηση τη κακιά ώρα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να είχε εμπορικούς. Νομίζω ότι αυτοί που προηγούνται του συλλογικού μπάσκετ στην Ευρώπη, όλοι είναι σκοτεινοί εγκέφαλοι. Έχουν αποδυναμώσει τα εγχώρια πρωταθλήματα. Ναι. Έκαναν μια εκτροματική Ευρωλίγκα φέτος, η οποία είναι τόσο κουραστική και χωρίς αφήγημα. Δηλαδή πρέπει να φτάσει πολύ βαθιά. Και παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια, ξέρω, η διοργάνωση για να πεις ότι κάτι φαίνεται. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο Δημήτρη, στο Γιώργο Καραβασίλη. Να στείλουμε. Στον Καραβόμηλο. Πήγαμε να δούμε το μάτς εκεί με τον γιατρό. Τα μάτς. Τα 6 από τα 8, γιατί τα 2 τα απογευματινά ήταν φανταστικά. Μας περιποιήθηκε ο Γιώργος μια χαρά. Πολύ καλή φιλοξενία. Ήταν πολύ καλή φιλοξενία του Γιώργου. Ο Γιώργος ήταν συμπαθητής μου από την πρώτη δημοτικού, από τα νήπια, ψέματα. Από τα νήπια. Και έφτασα στο Λύκειο, Και φτάσαμε μέχρι το. Ναι. Όχι, εγώ είχα φύγει, με στείλανε στο κολέγιο, με διώξανε από εκεί, το ξαναβρήκα μετά. Ήσουν ανεπιθύμητος. Στο κολέγιο ήμουν ανεπιθύμητος. Α, στο κολέγιο. Ναι. Δεν ήταν τα μούτρα μου για. Πώς το λένε. Ήμουνα εκτός κουλτούρας. Και το reunion είσαι θετικός. Το reunion τι είναι. Αυτή η επανένωση των συμμαθητών. Α, η επανένωση των συμμαθητών είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί εκεί μπορεί να έχουν αναπτυχθεί πολύ καλές φιλίες. Πιο έτσι ρομαντικές, θα έλεγα. Έτσι. Είμαι πέρα αυτών των γεγονότων και συμμετέχω κιόλας. Συμμετέχω. Συμμετέχω ενεργά. Δηλαδή, όταν με καλούν συμμαθητές σε τραπέζια, γενέθλια, ξέρω εγώ κτλ. Πώς είναι το γεγονός ότι είσαι πιο διάσημος της παρέας? Πώς αντιμετωπίζεις σε μια συνάντηση ανθρώπων που είσαι πιο διάσημος? Ο πιο αναγνωρίσιμος. Κοίταξε, ο πιο αναγνωρίσιμος. Εκεί μετράνε ποιοι ήταν οι καλύτεροι μαθητές. Οπότε εκεί είμαι πίσω. Εκεί ήμουν στη μέση και πιο κάτω, ας πούμε. Εκεί λέει, άρε μαθητάρα, να πούμε, τι κάνεις, ξέρω εγώ. Δεν το αντιμετωπίζεις τώρα, διάσημος. Δεν μπλέκεις σε τέτοιες καταστάσεις. Έχετε απώλειες.
Απώλειες όταν λες τι? Θανάτους. Ναι, θανάτους έχουμε όχι πολλούς. Έχουμε τον Βασίλη τον Αντωνίου, σούπερα από τους σκληρούς, που χρησιμοποιόταν έξω από το σπίτι μου όλα αυτά τα χρόνια. Συμμαθητής μου. Είχε ποιότητα. Γιάννη, ερχόταν 2:30-3 η ώρα. Θα σε σπάσουν στο ξύλο! Φώναζε και έφευγε. Φώναζε και έφευγε. Εκεί με τον Κόκκι έχουμε κάνει ομηρικούς καυγάδες. Θα σε σπάσουν στο ξύλο. Έτσι με είπαν. Με είπανε, λέει, τέλος, λέει, είσαι μαύρη λίστα. Εγώ σε σώνω, μου λέει, συνέχεια. Πιστεύω ότι το έχει κάνει ο Βασίλης. Ο Βασίλης έφυγε πρόπερση. Η αιτία? Η αιτία είναι ότι τον βρήκε μια κακιά ασθένεια στα 23 και έφυγε στα 47. Όταν λες κακιά ασθένεια, μιλάς για καρκίνο. Είχε μπλέξει με όγκους, ναι, είχε μπλέξει με όγκους. Και άντεξε 4 χρόνια παλεύοντας από τα 23 του. Από τα 23 πάλεψε μέχρι τα 47. Μαχητής της ζωής. Βέβαια. Δούλευε στο TV 100 κάμεραμαν. Δούλευε. Άφησε οικογένεια, αφήσε. Όχι, αυτό το γεγονός τον έκανε πολύ συνειδητοποιημένο να μην κάνει οικογένεια. Αγαπούσε μια ασχημογυναίκα εκεί στην γειτονιά μας, μια κοπέλα, καλή κοπέλα, η οποία. Ένα βασικό ερώτημα. Ήταν φίλη όμως. Μέσα από το σχολείο υπάρχουν ζευγάρια. Δηλαδή που εξελίχθηκαν μετά στη ζωή ως ζευγάρια. Ναι, βέβαια. Δηλαδή παντρεμένοι μεταξύ τους. Ναι, βέβαια. Θα σου πω, κράτα την ερώτηση, να σου πω και μια άλλη απώλεια που είχαμε σε αεροπορικό δυστύχημα. Αυτό δεν είναι καλή απώλεια. Ναι, αυτό τώρα στα 22 στο κολέγιο ήμουν εγώ εκεί. Και μάλιστα παιδί, μοναχοπέδι, από πολύ πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν να πάρει τον Ηρακλή, ο Τσουκαλάς, με τον Εφιετζόγλου. Εφιετζόγλου Τσουκαλά, ναι, φτάσει τον Ηρακλή ψηλά. Φτάσει τον Ηρακλή ψηλά. Και ήρθε μετά ο Μυτιλινέος. Ναι. Και πήραν τον μπάσκετ. Ο Τσουκαλάς είχε χτίσει αμέτρητα σπίτια, ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, τεχνική εταιρεία, Γετέμ Αρχιτέξ. Ένας αρχοντάνθρωπος. Ευτραφής λίγο. Ναι, ευτραφής αρχοντάνθρωπος. Το θυμάμαι εκεί γιατί εγώ δεν συμμετείχα. Είχα γνωρίσει και τον μπαμπά του Θόδωρου και τη μαμά του. Ξεχνάω το όνομα της μαμάς του Θόδωρου. Μια πολύ έτσι λεπτή κυρία, λεπτοκαμωμένη. Και από όσο κατάλαβα, ναι, και καθηγητές θα συμμετέχουν στο reunion. Ναι, πηγαίνω εγώ. Πηγαίνω. Καλά κάνεις. Επειδή πάω δημοτικό, ένα σχολείο, σε τρία reunion, πώς τα λένε αυτά. Δημοτικό, πάω. Γυμνάσιο, λύκειο. Ναι. Νηπιαγωγείο δεν, ναι, γίνεται. Υπάρχει όμως ένας όρος του Ραπτόπουλου. Για να συμμετέχεις. Όχι. Υπάρχει ένας όρος. Χωρίς συμμαθήτριες και χωρίς γυναίκες. Μόνο άντρες. Γιατί θα χαλάσει. Το reunion. Δεν έρχονται γυναίκες. Όχι. Νομίζω ότι αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Πάμε συμμαθητές. Συμμαθήτρες δεν υπάρχουν. Καλά, εκεί στο κολέγιο δεν είχαμε συμμαθητές. Ήμασταν μόνο αγοράκι. Εντάξει, δεν, ναι, έχει σημασία. Ναι. Δεν. Πήγαινες δηλαδή στο σχολείο αρένων ή είχε αλλάξει αυτό? Εκεί που πήγαινα ήταν αρένων. Μετά έγινε και θηλαιών, να πούμε, κατάλαβες. Δεν ήταν μικρό το σχολείο. Όχι. Πότε γίναν τα σχολεία μεικτά στην Ελλάδα? Όχι, μεικτό το κολέγιο. Τα σχολεία ήταν μεικτά στην Ελλάδα, ρε. Από πότε όμως? Μικτά ήταν όντως τα σχολεία. Δεν νομίζω να ήταν. Δεν θυμάμαι κάποιοι. Παλιά τώρα αν ήταν κάποια θηλαίων και αρένων και τα λοιπά και στο δημόσιο. Μέχρι πότε έφτασε, ας πούμε, να υπάρχουν ξεχωριστά αρένων και θηλαίων? Αυτοί κάποιοι άνθρωποι που έχουν πάει σχολείο σε αρένων ή θηλαίων και είναι μια κάποια ηλικία να μας το υπενθυμίσουν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε την πορεία της παιδείας μας στη χώρα. Εγώ νομίζω... Δηλαδή πώς μεγάλωσε το σχολείο, στο σχολικό περιβάλλον. Ναι. Αν ήταν άτομα του ιδίου φίλου μόνο. Οι πατεράδες μας ήταν αγόρια. Ποτέ. Πρόλαβα από το επιχούντας να φορέσω. Ποδιά. Στα νήπια. Πώς ένιωσες? Πώς ένιωσες? Ιδρυματοποιημένος. Κοίταξε, εγώ ούτως ή άλλως χιρπανές ήμουνα. Με τα ρούχα δεν είχα αγαθή σχέση. Σε βόλευε δηλαδή. Ό,τι με φοδίνα τα φόραγα. Δεν είχα, ας πούμε, συνδυασμούς να κάνω. Και δεν ήμουν, πώς το λένε αυτό που λένε, ναι, κοιτίζεις με τα ρούχα. Κατάλαβες. Με τα ρούχα δεν είχα καλή σχέση. Δηλαδή, φόρμα, να ήταν η φόρμα εφαρμοστεί καλά. Ύστερα μετά δεν μπορούσα τα παντελόνια κουμπωμάτα και πώς τα λένε τα κουμπιά εδώ να φεύγει το κουμπί με δύναμη. Δεν ήμουν. Reunion τα λένε έτσι. Τα θυμάσαι καλά τα σχολικά σου χρόνια? Εγώ είναι τα καλύτερα χρόνια. Τα καλύτερα, γιατί όμως? Γιατί εκείνη τα χρόνια γνώριζες πολύ λίγα πράγματα και ήσουν αφελής. Επειδή ήσουν λοιπόν αφελής, ήσουν και ευτυχής. Χαμηλές απαιτήσεις στο σχολικό περιβάλλον? Όχι, δεν ήταν καθόλου χαμηλές. Άλλο σου λέω. Επειδή τότε τη ζωή την έβλεπες με άλλο μάτι, ίσως την έβλεπες και από τη ρομαντική της πλευρά. Έτσι, όταν είσαι μικρός και σαν άντρας είσαι πιο ρομαντικός. Μετά γουρουνοποιείσαι. Δεν γουρουνοποιήθηκες περισσότερο από ό,τι. Ίσα-ίσα.
Τι ίσα ίσα. Φεύγοντας από το σχολικό περιβάλλον, νομίζω ότι έγινα και πιο μαλθακός, πιο ήπιος. Όχι, εγώ φεύγοντας από το σχολικό περιβάλλον που ήμουν ήπιος και πάρα πολύ ευαίσθητος κτλ. Γουρουνοποιήθηκα. Ιδιαίτερα όταν άρχισα να κάνω αυτή τη δουλειά, γουρουνοποιήθηκα ακόμα περισσότερο, να πούμε. Επειδή έμαθα πολλά πράγματα, έζησα πολλά πράγματα εκ των έσω, όπως λένε, έτσι. Έγινα γουρούνι, δηλαδή είδα ότι τα πράγματα γίνονται όλα για τα λεφτά και οι ιδέες πάνε περίπατο και τα λεφτά. Έχω ζήσει αυτή την κατάσταση. Ενώ όταν είσαι μικρός, έχεις και, πώς το λένε, μια παιδική αφέλεια, η οποία μπορεί να γίνει και εφηβική αυτό αφέλεια. Σημαίνει, σαν σχολιαρόπαιδο έχεις και ιδέες, ίσως να αγαπούσες και κάποια ομάδα. Βέβαια. Τότε. Ναι. Μικρός. Μικρός. Ναι. Πήγαινα όμως και έβλεπα. Ορίστε. Φραγκφούρτη. Ωραία. Ας αφήσουμε τα σχολικά μας χρόνια και ας πάμε στη Φραγκφούρτη να δούμε τι έγινε εκεί. Έλα, over, ακούμε. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Μου έδωσε κάποια ερωτήματα πριν την τελευταία μας. Στην τελευταία μας. Ναι, είναι καλά, εντάξει, αν θες τα απαντάς, αν ξέρεις. Ναι, απαντάω, ρώτησα για να ξέρω. Ναι, ναι, παρακαλώ, ναι. Καταρχήν υπάρχουν Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχουν Θεσσαλονίκη στις 7. Πάει αυτό. Ένα το κρατούμενο. Ρώτησα, τα παιδιά είναι δύο από Ολλανδία και οι υπόλοιποι είναι ευρύτερα από Γερμανία. Τώρα, αν υπάρχει κάποια καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δεν μπορώ να το ξέρω, δεν είμαι. Ναι, τέλος πάντων, δεν είναι ταξιδιώτης από την πόλη. Δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Από εκεί και πέρα. Τα δύο τα παιδιά είναι τραυματίες. Ένας έβγε με ασθενοφόρο. Όχι κάτι μη αντιμετωπίζω, φαντάζομαι. Αυτή τη στιγμή είναι ο Μάνος Λάσκαρης. Μιλάει με την. Αστυνομική αρχή που έχει αναλάβει τη διαδικασία. Λογικά θα τους πάνε στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων. Η διοίκηση του Άρη θα είναι μαζί τους. Ό,τι χρειαστεί, αυτό μας είπε ο Μάνος Λάσκαρης σε ένα μικρό σχόλιο του. Εντάξει, δεν είναι τώρα για δηλώσεις κτλ. Το σκηνικό έγινε αφού έφυγε η αποστολή του Άρη με τους παίκτες και σε γενικές γραμμές έγινε αυτό το πράγμα. Υπήρχε άναντρη επίθεση από μεγάλο αριθμό κουκουλοφόρων, 150 άλλοι λένε, άλλοι 200, και σίγουρα καταλαβαίνεις και αυτό ότι. Στη Γερμανία τελικά τα πράγματα είναι αρκετά επικίνδυνα και εγώ η αλήθεια δεν το περίμενα με τίποτα σε ένα τόσο αδιάφορο παιχνίδι να υπάρχει τέτοια επίθεση. Αλλά τελικά όλα είναι πιθανά. Θα το δούμε τώρα, το διαπιστώσουμε. Το πιο. Να διαπιστώσουμε τι. Αν παίζει Φραγκφούρτη Ντόρτμουντ την επόμενη αγωνιστική. Α. Στην μπάλα. Ωραία, ωραία. Θα το δούμε. Σε αυτό το σημείο είναι. Η εξέλιξη της συγκεκριμένης διαδικασίας. Καταλαβαίνετε ότι οι νόμοι στην Γερμανία είναι πολύ αυστηροί. Δεν νομίζω ότι χαλάνε τα πρωτόκολλα. Από τα λίγα που ξέρω, υπάρχει εδώ πέρα παρουσία του Άρη, της διοίκησης, είναι ο Μάνος Λάσκαρης. Τα δύο παιδιά, ο ένας λίγο ίσως πιο ελαφρά τραυματίας. Ο ένας είδα ότι έφυγε μαζί με ασθενοφόρο. Ευχόμαστε να μην έχουν τίποτα περαιτέρω και ευχόμαστε. Άρα δηλαδή, ναι, παίζει Φραγκφούρτη Ντόρτμουντ, Γιάννη, όντως. Παίζει Φραγκφούρτη Ντόρτμουντ. Βρήκαμε την αιτιολογία. Ναι, το βρήκαμε. Πάει. Ναι, παίζει Φραγκφούρτη Ντόρτμουντ το Σάββατο. Ναι, ωραία, ωραία. Ωραία, και την Παρασκευή παίζει ή την επόμενη αγωνιστική παίζει Oldenburg Frankfurt. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να σκοτωθούμε μεταξύ μας. Επειδή είναι αδελφωμένοι με τους παίκτες της Ντόρτμουντ, ίσως να είναι και ο παίκτης της Ντόρτμουντ στον πύρα των Αριανών. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι ήταν παρούσα από ό,τι μας είπαν και άνθρωποι και δημοσιογράφοι της Φραγκφούρτη, ότι ήταν και η ποδοσφαιρική ομάδα εδώ πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι ότι μπορεί να συνδεθεί σίγουρα, αλλά μου φαίνεται. Νομίζω ότι είναι το πιθανότερο σενάριο. Δεν ξέρω. Δεν έχω την πραγματικότητα της γερμανικής αθλητικής ζωής, αλλά από αυτό που είδα βλέπω ότι. Ξέρουμε κάτι περισσότερο. Όλα είναι πιθανά. Θα πρέπει να υπάρχει υπομονή, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε, παιδιά, αυτά είναι τα τελευταία. Ας με αποδεσμεύσετε να δω τι άλλο μπορεί να έχει. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ο κύριος Χιλιτίδης έχει πιάσει το νόημα. Ναι, το πιάσε ο Γιάννης. Το είπαμε και όντως είναι πραγματικότητα. Ναι. Πιάσαμε την αιτία του Λίζα του Κακού. Πολύ σκληρό παδί και οι δύο και σε κάθε μάτς παίζει Άιντραχτ Ντόρτμουντ ότι υπάρχει πολύ τεταμένο κλίμα. Μάλιστα. Από τα 8 τι πιάσαμε εδώ. Θα δούμε. Πιάσαμε 4. Πιάσαμε 4. Λοιπόν. Ναι. Έχεις παίξει over 2,5 στην Bayern. Καλώς, το πιάσες. Ναι. Τελικό άσο την Besiktas. Εντάξει, μαγικό 3-3, δεν το πιάσες. Μάλιστα. Arsenal Paris, under 2,5, 2-2, όχι. Όχι. Under 2,5 στην Ατλέτικο, ναι. Ναι. Over 2,5 στη Manchester City με την Gladbach, όχι. Όχι. 2-3 γκολ την Barcelona, ναι. Ναι. Ludogorets, over 2,5, όχι. Και άσο την Νάπολη, που δυστυχώς έστειλε στο κουβά τους πάντες. Νομίζω ότι ήταν η κολόνα θεωρητικά της αγωνιστικής. 0-0 η Νάπολη. Και ήρθε. Ναι. Δεν κέρδισε η Νάπολη. Η Bayern τώρα. Ναι. 1-10. Αυτές δεν είναι αποδόσεις για Champions League. Ναι. 1-10.
1-10. Ντροπιάζει το θεσμό τέτοια απόδοση. 1-10. Ναι. 1-10 στο διπλό δεν έχει ξαναβρεθεί ποτέ τέτοιο διπλό στο Champions League. Σωστό. Σωστό. 1-10. Ναι. Είναι εξαιρετικά χαμηλό. Λοιπόν. Εντάξει, ας το αφήσουμε λοιπόν στην άκρη. Καταλάβουμε πάνω κάτω που κινήθηκε το πρόβλημα. Μια που και οι Αριανοί δεν πήγαν από Θεσσαλονίκη και λογικό να είναι ο παδί της Dortmund μέσα σήμερα στη Φραγκφούρτη, όντας αδελφοποιημένοι με τους Αριανούς. Οπότε μάλλον, τα προσέχουν οι φίλοι. Νομίζω ότι η γερμανική αστυνομία πιάστηκε κοιμόμενη. Ναι. Δεν μπόρεσε να αντιληφθεί τι μπορεί να γίνει. Η γερμανική αστυνομία. Δεν μπορούσε να το αντιληφθεί. Γι' αυτό λέω αποτυχημένη διοργάνωση της Champions League της FIBA. Ναι. Δηλαδή σου λέει τόσα διάφοροι, πού να γίνουν, πού να φανταστούν. Οπότε βρήκαν χώρο. Δηλαδή και στη Γερμανία υπάρχουν. Άρα είναι αγράμματοι οι αστυνομικοί στην Γερμανία. Εντάξει, όσον αφορά δεν έχουν οξυδέρκεια. Στα κοινωνικά προβλήματα και δεν μπορούν να προβλέψουν. Τι μπορεί να γίνει. Ναι, είναι αγράμματοι. Δεν είχαν πληροφόρηση των γεγονότων. Ας είχαν. Ας προσέχανε. Ας είχαν τα υπουργεία εκεί και τα αυτά εκεί να ασχολούνται και με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το Επιμέντιουμ είναι ένα καθαρά φυτικό αφροδισιακό προϊόν. Ένα φυτικό Viagra που προσφέρει τις ίδιες επιδόσεις χωρίς σύγχρονους φαρμακευτικών ουσιών για προβλήματα στη αισθητική λειτουργία ή απλώς καλύτερες επιδόσεις στο σεξ. Επιμέντιουμ που το βρίσκεται μόνο στον Αβράμεγλου, στην πλατεία Εμπορίου, Αγίου Μινά και Κατούνη γωνία, 513-094 και σε πληροφορώ ότι τόσα χρόνια με τους συμπαθητές πηγαίνουμε και. Λες, λέτε και για Επιμέντιουμ τώρα στην, στο Reunion. Όχι, εντάξει. Θα σου πω τι γινόταν. Όταν ήμασταν 30 χρονών, μιλούσαμε για γκόμενες. 30 χρονών. Ωραία. Στα 35-37 μιλούσαμε για τα νεογέννητα παιδιά μας. Από τα 42 και μετά, 2-3 μιλούσαν για τις δεύτερες γυναίκες τους, οι οποίοι ξαναπαντρεύτηκαν. Και στα 47 ξεκινάνε από ουρολόγο, διαβητολόγο. τα ιατρικά προβλήματα. Δηλαδή είναι μια εξέλιξη, είναι μια εξέλιξη της ζωής. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλύτερα τα πολιτικά θέματα και τα ιατρικά θέματα. Χάνουν τα ποδοσφαιρικά όσο περνάνε τα χρόνια. Πώς ασχολούνται με το ποδόσφαιρο? Η δική μου η παρέα από το ένα σχολείο, ο ένας ο φίλος μας, ο Νίκος και ο Τηλιαβερίδης που είναι στη ΔΕΗ και αυτός αρκετά, δύο. Οι άλλοι βλέπουν στις ειδήσεις τα... Βλέπω στις ειδήσεις τα... Κοίτα, η παρέα δική μου δεν είναι... δεν έχει να κάνει με καθαρά ποδοσφαιρικούς τύπους. Βλέπουμε τα μάτια. Στατιστικά από τα 15 αγόρια, ας πούμε, 2-3 ασχολούνται. Από τα 15, κοίταξε τώρα, εμένα η ιστορία τι ωραία. Ένας κάνει εμπόριο. Ο άλλος έχει κάποια δικά του θέματα. Ο άλλος έχει ξαναπαντρευτεί δεύτερη φορά, ψάχνει να βρει τον πρώτο του γιο, η δεύτερη του κόρη. Δηλαδή, τρεξίματα. Μια οικογένεια έφτιαξε δεύτερη οικογένεια. Τους λέω εγώ, άμα δεν είστε Τσάρλι Τσάπλιν, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Άμα δεν είστε βουτσάδες, μην τα κάνετε αυτά τα πράγματα και ψάχνεστε με άλλες γυναίκες κτλ. Φτάνει, δεν χρειάζεται να. Όχι, λέει αυτό κτλ. Δεύτερη ευκαιρία και τους λέω όχι. Δύο-τρεις έχουν γίνει αλκοολικοί από το ποτό, δεν βλέπουν μπροστά τους, κάνουν τριγωνάκια κτλ. Έρχονται όμως. Ναι, ένας είναι καθηγητής πανεπιστημίου, μαθηματικός, έχει γράψει και βιβλίο στο δημοτικό, δεν λέω το όνομά του. Εντάξει, μπορεί να μην ξέρετε. Ο Νικόλα Αντωνάκης, ο Κώστας, φοβερός. Καθηγητής πανεπιστημίου και ομοειδιάτη σου. Και Ιρακλειδέας. Όχι, κομμουνιστής. Α, εντάξει. Λοιπόν, ο άλλος είναι σε μια εταιρεία φαρμακευτική πάρα πολύ δυνατή. Είναι καλά στην κοινωνία, είναι καλά. Έχετε κάποιο δημόσιο υπάλληλο? Όχι, δεν έχουμε. Πώς έγινε αυτό? Δεν έχουμε. Ένα γιατρό έχουμε, ο οποίος είναι στα Βασιλικά, έχει το ιατρείο, καλό παιδί, δυνατός, πολύ καλή μαθητάρα. Τραπεζικό υπάλληλο έχουμε στην Αλφα Bank, διευθυντή, υποδιευθυντή τι είναι. Γενικά έχουμε... Έχουμε το Φάνη τον Παναγή που άνοιξε τον Delicious στο Λαγκαδά. Του στέλνουμε τα χαιρετίσματά μας. Βέβαια, ο Φάνης, φοβερός. Είναι γερή παρέα, πώς να σου το πω. Και δεν φέρανε ποτέ γυναίκες, φιλινάδες από εκείνη τα χρόνια. Ποτέ κανένας. Και διατηρείται η παρέα 20 χρόνια, 18 χρόνια. Ένας πήγε να κάνει μια αυτή και τώρα τον είπαν οι άλλοι, όχι, λέει, δεν θα βγαίνουμε, λέει, μόνοι μας. Μισογίνηδες θα πεις, όχι. Σοφή, ίσως. Πώς ερμηνεύεις εσύ αυτό? Τι ρε γιατρέ, γιατρός, επιστήμονας, είσαι τι. Όχι, εντάξει, νομίζω οι αντρικές παρέες έχουν την ομορφιά τους. Δεν είναι ωραίες? Είναι ωραίες. Είναι πιο αυθόρμητες. Όπως και οι γυναικείες παρέες είναι ωραίες. Ναι, ναι, είναι πιο αυθόρμητες, ξέρεις γιατί. Του ιδίου φίλου. Ναι, τώρα άμα πας εκεί σφίγγες, όχι θα βρήσεις, όχι δεν πρέπει να βρήσεις, όχι θα πεις καμία σόκινγκ, θα παρεξηγηθεί καμία λόγια. Θα ανοίξεις τα παντελόνια, το πολύ φαγητό. Θες να ξεκουμπώσεις το παντελόνι σου, θες να κλάσεις, να κάνεις, να πούμε. Δεν μπορείς να τα κάνεις. Έτσι δεν είναι, ρε γιατρέ. Τα λέω καλά. Πώς η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω βρεθεί ποτέ σε reunion.
Γιατί ρε Κρυόκολλε δεν βρέθηκες ποτέ σε reunion? Δεν το έφερε τύχη. Α, δεν το έφερε τύχη. Εντάξει, έχω κάνει σχολείο και σε πόλη που δεν έχω ξαναπατήσει το πόδι. Να σε κάνω ρε, πάνε σε διάλειμμα. Reunion δεν έχει πάει τα γάρι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τι τρώμε, Κωστάκη? Λουκανικάκια. Τζουμαγιά, φίλε μου. Τζουμαγιά. Μύθος, Κώστα. Τα λουκάνικα τζουμαγιά δεν υπάρχουν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχουν. Δεν κατάλαβες. Δεν υπάρχουν. Όλοι κάνουν ψηλά λουκάνικα και τα πουλάνε για τζουμαγιά. Ναι, και φάει ένα. Τι λες τώρα, αυτά τα λουκάνικα δεν υπάρχουν! Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Από 100% φρέσκα, ντόπια υλικά. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Γεωργίου 12. Γνήσια λουκάνικα τζουμαγιάς Παναγιωτάκη. Νοπά, διαλεχτά και με άρωμα παράδοσης. Πολλοί σας σερβίρουν ψάρια. Λίγοι γνωρίζουν όμως τα μυστικά τους. Όπως την παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Από οικογένεια ψαράδων, εδώ και χρόνια, σας σερβίρουμε το καλύτερο ψάρι της πόλης, αλλά και νοπά κρεατικά. Παρέα με τους νοστιμότερους. Τέρους μεζέδες, φτιαγμένους όλους από τα χεράκια μας. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Και με ζωντανή μουσική κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Ιδανικός χώρος και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Παραδοσιακή ταβέρνα Πορφύρα. Επιδαύρου 30 στην Τούμπα. Τηλέφωνο για κρατήσεις 922 710. Επιμέντιουμ. Το θαύμα που δημιούργησε η φύση για την ενίσχυση της αντρικής φύσης. Επιμέντιουμ για τον άντρα. Ένα φυσικό αφροδισιακό προϊόν με αποτέλεσμα. Με όλες τις ιδιότητες των γνωστών σκευασμάτων χωρίς καμία παρενέργεια. Επιμέντιουμ. Με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της Ικαρίνης που αυξάνει την ερωτική διάθεση και καταπολεμά την ερωτική της λειτουργία. Επιμέντιουμ. Το δώρο της φύσης για τον άντρα. Θα το βρείτε αποκλειστικά στο Αβράμοβλου. Θεσσαλονίκη, Αγίου Μινά και Κατούνη Γωνία. Πλατεία Εμπορίου. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Στη επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ? Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Sono un italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Εδώ είμαστε, έγιναν επεισόδια, εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Τώρα κοροϊδεύουν οι άλλοι, Λουκάνικο, Φραγκφούρτη, ο Άρης και τα λοιπά. Τώρα με τον μπάσκετ, φίλε, δεν είναι πολύ... Τώρα αυτό είναι offside, το ποιο... βλέπεις, θα το ξαναδείξει. Το γκολ, ναι είναι. Τον Ιωαννίνων. Δεν είναι. Δεν είναι. Αφού έβγανα θα το τρεις. Δεις. Για να όχι, θα το ξαναδούμε. Τι να δεις, δεν το ξαναδείχνει. Δεν είναι offside, το είδαμε. Δεν βλέπονται τέτοια μάτρε για τριάσια. Εγώ μπόρεσα και το είδα. Τετάρτη λοιπόν. Μέρα μπόρεσε να δεις αυτό το μάτρε, έχει τρελαθεί να πούμε. Σαν Ηρακλειδέα, τι να δω, ανταγωνιστέ του Ηρακλή. Ναι. Στη θεωρία. Ναι. Στην πράξη, έτσι όπως πάει η ομάδα. Λοιπόν, πώς είδες την αγωνιστική των. Του Champions League. Ναι, στοιχηματικά και παικτικά. Κοίταξε, στοιχηματικά έγινε τεράστιο εφηφή από του Μπουκ. Για να λέμε την αλήθεια. Ναι. Φανταστικά αποτελέσματα. Ναι. Κάποιοι εδώ πέρα στις ευρύτερες περιοχές της χώρας μας ερυθρίουν.
με την έννοια ότι δεν τα έχουν κάνει αυτοί ποτέ. Ναι. Τι 8-4 είδαμε, τι 3-3 από 0-3 ημίχρονο είδαμε, τι τη Ροστόφ να κερδίζει 3-2 την Μπάγερν είδαμε, ναι. Τι την Νάπολη. Κοίτα, την Μπάγερν την ψιλοπεριμέναμε την Μπάγερν. Είναι πολύ κακή στα χαφ φέτος, λείπει ο Βιδάλ πάρα πολύ. Ναι. Και το εξάρι της είναι πολύ. Δεν έπαιξε σήμερα, Αλόνσο έφερε το Λαμ στα χαφ. Ναι. Δεν έπεισε. Την έφαγε το κρύο. Ναι. Πολύ κρύο στο Ροστόφ. Ναι. Δεν μπόρεσε να αποδώσει. Α, επηρεάστηκε, λες. Επηρεάστηκε από τις κλιματολογικές συνθήκες. Λες, ε. Πραγματικά, όντως ήταν πολύ δυσμενής. Καλά, εντάξει, Γιάννη. Μπορεί και αυτό βέβαια να παίζει ρόλο. Ναι. Αλλά από τη στιγμή πλέον η Ατλέτικο έχει πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο. Ναι. Σαν σε θεωρητικά δύσκολο όμιλο, μάλλον όμιλο για δύο άλογα. Ναι. Έχω πει για την Ατλέτικο ότι έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο θεσμό του Champions League. Mm-hmm. Έχει παρατήσει λίγο το εσωτερικό του πρωτάθλημα. Καλά κάνει. Είναι ψύχος του Τσιμεώνα να το πάρει. Και είναι και πολύ πιο εύκολο να πάρει Champions League από το να πάρει εθνικό πρωτάθλημα. Εκεί. Ναι, τώρα τα μεγάλα πρωταθλήματα που έχουν 34 και 38 αγωνιστικές, που όλα είναι ντέρμπι και όλα είναι ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Είναι πολύ πιο δύσκολο βιολογικό να είσαι φορμανισμένος για 38 σερί αγωνιστικές για να σηκώσει την κούπα. Τι λες, ότι διαλέγει. Επιλέγει. Ναι, μάλιστα. Πολλές φορές για τέτοιες ομάδες αυτού του ελληνικού, ναι. Όπως είναι και Ατλέτικο, γιατί είναι μια υπερομάδα, ναι. Λέμε την αλήθεια. Ναι, ναι. Είναι πολύ πιο εύκολα τα μάτς των διεθνών διοργανώσεων από τα εγχώρια. Η Ατλέτικο, όταν ένα παιχνίδι δεν πάει στην ένταση. Ναι. Ένα παιχνίδι που είναι χαμηλής έντασης. Με αντιπάλους εισάξιους ή και καλύτερους από αυτήν μπορεί να βγάλει αποτέλεσμα. Γιατί οι μεγάλες νίκες της Ατλέτικο έρχονται μέσα από δικές της μεγάλες εντάσεις στο παιχνίδι. Αυτό είναι το σημείο που τη βολεύει. Ναι, τη βολεύει αυτό. Έτσι. Δεν έχει την τεράστια ποιότητα, ας πούμε. Ξάνει πιθανότητες. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει ποιότητα σαν ομάδα. Ναι. Νομίζω και ο Γκρισμάν και ο Καρασκό. Ναι. Και ο Γκαϊτάν που δεν έχει πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής. Ναι. Και ο Γκαμεϊρό είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και ο Κόκε, εξαιρετικό στη δημιουργία. Απλά ακόμα δεν έχει δημιουργήσει αυτή τη φιλοσοφία παιχνιδιού ως κυρίαρχο στοιχείο. Ούτε κατοχή αν πάρει και έρθει από πίσω σε οργανωμένη επίθεση. Τα έχει αυτά. Ναι, εντάξει, με τα πολύ μικρά μάτς στην Ισπανία, ναι, τα έχει. Και σήμερα με την Αϊντχόβεν ψιλοεύκολα κέρδισε το παιχνίδι. Ναι, ναι, σχετικά ναι, από ό,τι βλέπαμε. Ναι. Πολύ ανώτερη ομάδα. Σαν ποιότητα, ναι. Σαν ποιότητα. Ναι. Έβγαλε ποιότητα χωρίς να έχει ιδιαίτερες εντάσεις. Και σήμερα δεν έχει εντάσεις. Σωστό, σωστό, σωστό. Έχει ρίξει τους ρυθμούς. Δεν μπορεί μια ομάδα βιολογικά να είναι στα κόκκινα. Όλη τη σεζόν. Ναι. Και πρέπει να το παρισμένει ή πρέπει να έχει. Και την περσινή σεζόν. Ναι, σωστό. Παραταμένη τέτοια φόρμα δεν μπορεί να έχει κανένας. Mm-hmm. Ναι. Είδαμε το Μέση να επιστρέφει, να έχει ένα πολύ όμορφο γκολ. Πάμε στον Παρθενάκη. Να ξανακούσουμε. Να ξανακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, σε ακούμε, Στέλιο. Λοιπόν, Κωστή, τα τελευταία νέα είναι ότι έγινε και σύλληψη, θα προχωρήσει δηλαδή η διαδικασία σύλληψη και για άλλα 9 παιδιά που είναι από την άλλη μεριά. Και άλλη από την άλλη μεριά του γηπέδου. Από την άλλη μεριά, δηλαδή, έτσι όπως γίνουμε από τη μία και από την άλλη. Έλληνες. Ναι, Έλληνες. Έλληνες. Γερμανοί. Αυτούς γιατί τους συλλάβανε. Μένουν στην Γερμανία. Γιατί θεωρούν ότι μπορεί να είναι μέλη της ομάδας που έκανε την επίθεση. Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα απλά εξέτασης και. Παρθενάκη. Να σε κάνω μια ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να δέχομαι επίθεση και να μου συλλαμβάνουν περισσότερους από ό,τι συλλαμβάνουν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ναι. Να σου πω κάτι. Πώς το εξηγήσατε. Αυτοί που κάναν την επίθεση πρόλαβαν και τράπηκαν σε φυγή. Μάλιστα. Ένα το κρατούμενο. Ωραία. Ήξεραν τα μέρη. Ναι. Ήξεραν πού να φύγουν και τα λοιπά. Πώς να αντιδράσουν. Μήπως μεροληπτή αστυνομία των Γερμαναράδων, αυτό λέω. Ναι, δεν το ξέρω τώρα αυτό και μη με ρωτάς πράγματα τα οποία Κωστή σε θεωρώ σοβαρό άνθρωπο. Τώρα που τα οποία δεν μπορώ να ξέρω και είμαι για αποστολή στη Γερμανία που ερχόμαστε πρώτη φορά. Νομίζω ότι αυτό που με ρωτάς τώρα δεν μπορώ να το ξέρω. Ναι, γιατί εσύ είσαι τσακάλι και μπορεί να το έχεις δει αυτό. Τσακάλι μπορεί να είμαι. Ναι. Δεν ξέρω πώς το θεωρείς το τσακάλι, αλλά δεν είμαι και ειδικός. Τον είχες, αυτό λέω. Άσε με να ολοκληρώσω όμως. Παρακαλώ, δεν θέλει να λέμε τώρα χαζομάρες. Έχουν γίνει συλλήψεις 7 άτομα, τα δύο παιδιά τα τραυματίσει, το είπαμε αυτό. Από την άλλη μεριά προχωράει η διαδικασία σύλληψης για άλλα 9 άτομα. Αναζητούσαν και άλλους 2, γιατί ήταν μια παρέα 11 παιδιών που ήρθαν να δουν τον Άρη. Οι 2 από τους 11 που ψάχνουν είναι στους 7. Στους 7 που συνέλαβαν στην αρχή. Έγινε εξακρίβωση στοιχείων. Είναι τώρα παρόν στη διαδικασία από την άλλη μεριά ο Μάνος Λάσχαρης και ο υπεύθυνος ασφαλείας του Άρη, Παύλος Γκινόπουλος. Και λογικά θα πάνε και αυτά τα παιδιά για εξακρίβωση στοιχείων. Και υπάρχει συνεννόηση
των δύο ανδρών της διοίκησης της ΚΑΕΑΡΙΣ, του κύριου Πινόπουλου και του κύριου Λάσκαρη, με σκοπό να παρασχεθούν οι όποιες αναγκαίες υπηρεσίες στα μεριά του Άρη για να γίνει εξακρίβωση στοιχείων, να τελειώσει το θέμα με μαρτυρίες και στη συνέχεια, αν επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, να μείνουν τα παιδιά ελεύθερα, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος πλην της όποιας αναγκαίας νομικής διαδικασίας, ναι, να μείνουν ελεύθερα, ναι, και ναι, να μπορέσουν να τελειώσουν μια βραδιά που κανείς δεν περίμενε ότι θα πάει έτσι. Ναι. Αυτό είναι το τελευταίο. Τρέχει το ρεπορτάζ. Εντάξει, βλέπετε, κάνουμε συνεχίσεις συνδέσεις. Νομίζω δεν θα αλλάξει κάτι. Αν αλλάξει κάτι, ελπίζω να αλλάξει προς το καλύτερο. Πάντως είναι εδώ και ο κύριος Λάσκαρης και ο κύριος, κύριος Πινόπουλος, με σκοπό να εξυπηρετήσουν. Περίμενε λίγο, ελευθέρωσε με λίγο ένα λεπτό και θα βγάλετε με στον αέρα να ρωτήσω λίγο κάτι. Σε ελευθερώνω. Πολύ αγχωμένο τον ακούω. Νομίζω ότι φαίνεται για προκαθορισμένο ραντεβού οπαδών. Ναι. Δεν είναι και πολύ ενδιαφέρον για μένα προσωπικά. Πολλούς αργιανούς σε λαμβάνουν. Γι' αυτό, εντάξει, το ρώτησα, μήπως η αστυνομία της Γερμανίας. Εντάξει, μεροληπτή. Δεν ξέρω αν μεροληπτή ή όχι. Δεν θα απασχολεί και καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Κάτσε, ρε φίλε, μου δίνεις ένα ρεπορτάζ το οποίο φαίνεται ότι μου κάνουν επίθεση. Εξαφανίζονται αυτοί που μου κάνουν επίθεση, δεν πιάνεις κανένα, λέει, από αυτούς και τσακώνεις με τους Αριανούς. Δεν σου βρωμάει λίγο. Ναι, πάμε πάλι. Ναι. Πάλι. Λοιπόν, ξαναρωτήσαμε. Προχωράει και αυτή η διαδικασία της, του αυτοφόρου για τα 9 παιδιά με σκοπό να γίνει διασταύρωση στοιχείων, φαντάζομαι, και να υπάρχει κάποια εξέλιξη θετική. Αυτό ακούσαμε να λέει ο Μάνος Λάσκαρης και ο Παύλος Μπινόπουλος, με την έννοια ότι θα γίνεται συνεργάσιμοι. Τα παιδιά λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση από εμάς. Απλά βρεθήκαμε και αντιδράσαμε σε μια κακιά στιγμή. Νομίζω ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μην υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ μέχρι τώρα, Κωστή. Φαντάζομαι ότι. Και εγώ να σου πω ότι. Να σε ρωτήσω. Την εξακρίβωση στοιχείων να μην υπάρχουν άλλα χειρότερα πράγματα. Δεν μου λες, Τέλειο, τους Αριανούς εκεί που τους έχουν συλλάβει, δεν νομίζω να τους βρήκαν τίποτα αντικείμενα και τέτοια, δεν νομίζω. Δεν είμαι σε θέση να το ξέρω. Για μάθε λίγο. Εκεί βγήκε κάτι. Για μάθε, γιατί. Ναι, για το αυτόφορο θέλουμε να έχουμε, μήπως είχαν τίποτα αντικείμενα πάνω τους, να πούμε. Όχι, ναι, όχι, όχι. Η βάση από ότι πάντοτε με τις πληροφορίες των ανθρώπων του Άρη, αυτό των μαρτύρων και της αστυνομίας, όσο είναι, αντιλαμβάνεσαι και εσύ σε επίπεδο τέτοια σοβαρής πόδος, να μας πει κάτι, ότι η κίνηση είναι καθαρά προληπτική, γιατί υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν κάποια πρόθεση ή... έχουν κάνει κάτι το οποίο δεν θεωρείται φυσιολογικό από άποψη. Ναι, έχουν παραβατική συμπεριφορά δηλαδή. Ναι, ναι, παραβατική συμπεριφορά. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Εμείς εδώ μέχρι τις 2, ο Γιάννης ναι, ο Κινητήδης θα είναι πιο μετά και ωραία, εσύ εκεί πέρα μπορείς. Δεν μου λες τι ώρα πετάτε. Πετάμε 11 και 4, εγώ νομίζω ότι... Τι 11 και 4, αύριο το πρωί. Το πρωί, καμιά βόλτα στη βραδινή Φραγκφούρτη και μετά θα πάμε νωρίς στο αεροδρόμιο. Να πιεις και μια μπύρα για μας, μάγκα. Γιατί είσαι και ελεύθερο. Έχει πουλί ακόμα αυτό το ενδεχόμενο. Όταν ακόμα το πολύ... κουκούν έκλεισε. Έγινε αγόρι γλυκό. Αυτά. Ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι γλυκό αγόρι. Εντάξει, η Γερμανία γενικότερα είναι πολλά υποσχόμενη χώρα. Ναι. Και η Φραγκφούρτη ειδικότερα. Εγώ είχα πάει στη χώρα, στην πόλη των Τραβεστή. Στην Κολονία. Στην Κολονία. Απίστευτη πόλη. Ήμουνα και σε ένα καρναβαλιού. Ήμουνα σε ένα μαγαζί. Βλέπω μια να κάθεται. Είχα και ένα φίλο μου μαζί. Το λέω. Ρε σύλλο, αυτή είναι, λέω, γυναίκα για άντρας. Με λέει ο Τερλίκας. Ξέρω εγώ, ρε γαμώτο. Δεν σου θυμίζει κάποιον, λέω, από τη γειτονιά, ρε, το λέω. Με λέει, τι να σου πω, ρε γαμώτο, μην κοιτάς, λέει, και εσύ είσαι και αδιάκριτος, μου λέει. Και το πολύ πολύ αμπλέξουμε, του λέω, μην εσύ, λέει, δεν είναι Ελλάδα, λέει, να πάρεις το γρόλιο, λέει, να βγεις, να μας μπαγλαρώσει. Εδώ πέρα, λέει, ας τις βλαχίες, καραγκιόζη, μου λέει. Ποιο να μοιάζει, μόνο ποιο να μοιάζει. Τελικά ψάχναμε να βρούμε ένα τέταρτο. Είναι άντρας, δεν είναι άντρας, είναι γυναίκα. Το λέω, άμα του κουζάρεις, λέω, ένα μουστάκι, λέω, ξέρεις σαν ποιον θα είναι. Σαν τον Παναγιώτη, λέω, τον Μονιώδη, λέω, τον προπονητή της Μέντς στο ποδόσφαιρο που πουλούσε τις εφημερίδες. Καρ, θα αρχίσει να γελάει. Παίρνει χαμπάρι τραβεστή, ότι γελάμε για αυτή. Θυμώνει. Άρε γέλια, τι θα γινόταν. Με λέει, δεν βγαίνω μαζί σου ξανά, ρε ηλίθιε, λέει. Με κάνεις και γελάω. Καραγκιόζα, ρε, λέει, και τα λοιπά. Ωραία η Κολονία. Ναι, ναι, ναι. Και έχει ωραία χαμάμ. Πήγα εγώ στα χαμάμ. Λοιπόν, πες μου, ρε κολόγιατρε, γιατί δεν πάστε event, εσύ, πώς τα λένε αυτά τα interview, πώς τα λένε τα.
Πώς θα είπαμε. Ριούνιος, ναι. Γιατί δεν πας. Εντάξει, επειδή έχω φύγει από μια πόλη. Κοζανίτης είσαι. Δεν είμαι Κοζανίτης. Απλά έτυχε να τελειώσει σχολείο εκεί. Ναι. Λόγω δουλειά του Μπομπά βρεθήκαμε. Όχι, οι τσιγκουναράδε που να δώσουν λεφτά για να κάνουν. Τώρα. Σφαγκοραμένοι Κοζανίτε, να πούμε. Ναι. Δεν είχα και πολλού φίλου από το σχολείο, οπότε. Ναι. Θεωρητικά συμπληρώνω 20 χρόνια που τελείωσε το Λύκειο. Το ναι. Καλοκαίρι που μα έρχεται. Ναι, γλυκό αγόρι, ναι. Λογικά 20 ναι. ετία είναι ορόσημο. Ναι. Αλλά δεν ασχολήθηκα και με το θέμα. Δηλαδή, ούτε με έψαξε κανεί, ούτε έχω κάποιο συμμαθή φίλο από το σχολείο. Εγώ για να δει πόσο ήμουν υπέρ αυτών των γεγονότων, όταν τελείωσα το Λύκειο, να πούμε 20 χρόνια μετά, είχαμε συνάντηση. 6 έκτου του 96 στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλέξανδρου. Προφορικά έτσι το σύνταγμα. Όχι, είχαμε πάρει και κάτι σταυρουδάκια, κάτι αυτά κτλ. Μόνος μου πήγα. Πήγα μόνος μου. 6 έκτου του 96, 6 ώρα το απόγευμα. Άντε ρε λόγια, τέτοια είστε ρε κοπρίτες να πούμε. Κανένας δεν ήρθε. Δεν το θυμήθηκε κανένας. 27 χρονών τώρα, στα 26-27 χρόνια. 10 χρόνια από το σχολείο δηλαδή. Ναι, 10 χρόνια πιο μετά να πούμε. Δεν. Αγνώρισαν όλοι. Πού να θυμηθούν τα αγάρια, ρε. Σημειώνανε, ρε. Σήμερα σημειώνει, ρε. Με λέει ο κόκκινο, θυμιώνει, λέει. Ναι, ρε, σημειώνω. Ποιο έπαιξε στόπερ, πώ έγινε αλλαγή, τι εσωτερική αλλαγή έγινε. Μπορεί να το ξεχάσω. Θυμιώνει και θυμάσαι. Ναι, του λέω, σημειώνω. Τροπή είναι να σημειώνω. Ντάξει. Πάντα σημειώνω. Αύριο, ξέρω εγώ, λέει, το πρωί 11 τάδι, θα έχω αυτό το πράγμα εκείνο. Φαρμακείο, ιστορίε, κόλπα. Έχω το χορηγό να δω, να αλλάξω το κείμενο. Πώ θα γίνει, ρε, φίλε, άμα δεν το γράψω. Έτσι δεν είναι, ρε, εσύ γιατρέ. Εντάξει. Αλλά είσαι και κρυόκολλος. Εγώ δεν περίμενα ότι δεν θα πήγαινε. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Α, ναι. Απλά δεν είχα φίλους από το σχολείο, δεν έτυχε, δεν γνωρίζω κάτι, δεν πήγα. Μάλιστα. Είδες τι ωραία σήμερα με τον συμπαθητή μου στον Καραβόμηλο. Εντάξει. Είδες πως με περιποιήθηκε. Αυτό είναι τα καλό. Χρόνια στο δημοτικό, βέβαια. Να κρατάς φιλίες από τα παιδικά σου είναι καλό. Πώς για. Σάμαλιν. Είναι λοιπόν, πολύ, ναι. πολύ λογικό. Γιατί σου λέω, έχω φύγει από αυτή την πόλη και δεν έχω συμφέροντα. Δηλαδή δεν έχω κάποιον φίλο από εκεί πέρα. Να ναι. κρατήσω. Ούτε γονείς μου, οπότε είναι λογικό. Μάλιστα. Άλλο. Champions League το είπαμε. Δύο ναι. μάτς ξεχώρισαν. Ναι. Τα Σεβίλη Γιουβέντους. Όπου ήταν μια σίγουρη σοπαλία γιατί βόλευε και τους δύο. Αυτά εντάξει. Του κόκκινου είναι αυτά. Ναι. Εντάξει, τώρα δηλαδή όταν ξέρεις ότι η Γιουβέντους έχει φιλοδοξία να διακριθεί στο Champions League. Πρώτη θέλει, ναι, και θέλει την πρωτιά. Βέβαια. Και έχει κάνει την πατάτα με τη Λιόν. Βέβαια. Έβαλε και το διαιτητή, τα μεγάλα μέσα. Γιουβέντους είναι. Ο Κίρτσος με λέει, σε άκουγα λέει, που με κατηγορούσε, α πούμε, Γιουβέντους λέει και για τη διαιτησία. Εύκολη κόκκινη ναι. κάρτα, δεύτερη. Την προηγούμενη ήταν, αγωνιστική όμως λέει τα ίδια τράβηξα λέει και εγώ. Απλά λέει εγώ κέρδισα. Μου λέει. Εντάξει. Στην προηγούμενη, στη Λιόν, έτσι. Στη Λιόν δεν ήτανε. Ναι, στο 0-1 με τη Λιόν. Με τη Λιόν λέει και εγώ γιατί. Δίκαιο και το πέναλτι. Δεν το λέει αυτό και μα κατηγορεί του Γιουβέντους. Και η δεύτερη κίτρινη του Λεμινά. Ναι. Ναι. Μην τα σφάζουμε όλα ναι. και λέμε ότι αδικηθήκαμε εκεί και ευνοηθήκαμε στο κρίσιμο μάτς με τη Σεβίλη ναι. που ήταν και το δύσκολο. Ναι. Πήρε τα σφυρίγματά της. Πολιτικά τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Θα ήρεμα μάθει. Πράγματα. Τι ήρεμα πράγματα. Ρε, πλησιάζουν οι γιορτές. Ο Σωσίας του Μπουτέλη Μπατάκη θέλει να πούμε το σύμφωνο της Κοζάνης. Τη Λοζάνη να πούμε να. Να την αναθεωρήσει. Ο άλλος Αλβανάκιας εκεί θα κάνει υπουργό τον Κάτσε να πούμε από ό,τι βλέπω. Ο άλλος από την άλλη μεριά την Αλβανία. Βάλεσαι γιατρέ. Νιώθεις να βάλεσαι. Όχι. Εθνικά, όχι. Όχι. Σου κουφάει οι Έλληνες τα λεφτά, οπότε λες τώρα ο Τούρκος τι να φάει. Ναι, δεν έχει μείνει τίποτα. Καθόλου, δηλαδή, δεν σε νοιάζει εσένα. Ο κόσμος δεν τον νοιάζει. Νομίζω ότι. Τρομοκρατήθηκε από τη συνθήκη. Για την πολιτική αδιαφορεί ο περισσότερος κόσμος. Λες, ε. Για όλες τις εξελίξεις. Σε άκουσες τι έκανα. Ρώτησα, άμα κάνουμε εκλογές τώρα, ποιον θα ψηφίσετε. Σε πιασες. Ναι, έτσι. Σε πιασες από το κρεβάτι. Δεν ήξερα τι να πούν. Δεν ξέραν. Τι να πούν οι άνθρωποι. Σου λέει εκλογές πάλι, κουραστήκαμε. Μα τρέχετε στις κάλπες κάθε τρεις και λίγο. Να κάνουμε τι, να επιλέξουμε ποιον, αφού δεν υπάρχει και κάτι ουσιαστικό να επιλέξεις. Ούτε Χρυσαυγίτες βγήκαν πολύ, ούτε Κουκουέδες. Συμφέροντα δεν υπάρχουν πλέον με τα κόμματα. Νεοδημοκράτες κανένας δεν βγήκε. Πέθαναν κι αυτοί. Χάθηκαν το χάρτη. Οι νεοδημοκράτες. Όλοι αυτοί οι πρώην Πασόκοι νεοδημοκράτες, συνδικαλιστές, αυτοί που κάνουν τις κινητοποίησεις, τις εκπομπές. Πω, 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 τι περάσαμε, τι οπαδούς και από κόμματα. Τι ανέστη Αναστασιάδη έχουμε ακούσει, ρε φίλε. Τι έχουμε ακούσει. Το θυμάσαι εκείνο, το ράδιο φωνή της Τούμπας. Γιατί είσαι Πασόκ! Το θυμάσαι. Δεν το διορίσανε. Αυτό το φουκάρα δεν το διορίσανε. Τζάμπα φώναζε. Τζάμπα φώναζε. Τζάμπα φώναζε. Η κοροϊδάρα να πούμε. Κάποτε γέμιζαν τα περίπτερα με εφημερίδες. 500 εφημερίδες στο ένα κόμμα, 500 στο άλλο. Μαλώνα στα καφενεία. Μαλώνα στα καφενεία. Για τα πολιτικά. Πόσες εφημερίδες υπήρχαν. Μετά τι τώρα ξέρεις... αναπολύσει αυτά τα χρόνια δηλαδή. Που μαλώνανε στα καφενεία. Είχε suspense, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτή η τριβή, η αντιπαράθεση. Ο δικασμός του λαού. Ο δικασμός του λαού. Ναι.
Είχε, αυτό είχε. Που φαίνεται, ξέρω εγώ, στο Made in Greece, εκεί το καταραμένο Λέχοβο με το Χάρι Κλίν. Ναι. Ωραίες σκηνές. Ωραίες σκηνές, ε. Και ο Τραμπάουκλας μόνος του κόκκινος. Κόκκινος, ναι. τι να σε τι να πρωτοθυμηθείς από τη δεκαετία του 80 και του 90. Κυρίως τη δεκαετία του 80. Ναι, είναι πολύ στεγνή η δεκαετία αυτή που διανύουμε. Πολύ... Δεν υπάρχουν εντάσεις πλέον. Ναι, δεν υπάρχουν εντάσεις. Ναι. Θα έπρεπε όμως να υπήρχαν. Ο κόσμος είναι πιο εξευγενισμένος πια. Ναι. Γιατί? Γιατί έγινε πιο εξευγενισμένος? Έχει αλλάξει. Βαρθακός. Είναι η πληροφόρηση πιο καλή. Ναι. Πλέον τα βλέπει τα πράγματα πιο αντικειμενικά. Πιο κοινικά. Πιο αντικειμενικά. Δεν δηλαδή... έχει ελπίδα, δεν έχει όνειρο. Πέρα δεν, έχει... Αυτό, εντάξει. Δεν έχει ηγέτη. Ναι, δεν έχει. Η κριτική καλύτερα έχουμε κρίση ηγετών. Δηλαδή, στην μπάλα. Έχουμε στην μπάλα ηγέτη. Μόνο ο Μαρινάκης. Εννοείς ηγέτη παραγωγικά ή ηγέτη παραγωγικά. Παραγωγικά. Μόνο ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης. Στο μπάσκετ, Γιάννα Κοπουλέη και. Αδιάφορο και τον μπάσκετ. Αδιάφορο και τον μπάσκετ. Μια διαφορία. Στο πολιτικό, πες μου ένα ηγέτη. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Ποιος για. Κανείς. Κανείς. Ανυπαρξία. Ανυπαρξία. Πες ένα νούμερο. Τριψήφιο, τετραψήφιο. Διψήφιο. 77. 7 και 7, 14. Ξή. Ο Ξεφτέρης. Με θυμήθηκε. Τερματοφύλακας, Μηχανιώνας, παλιός. Θανάσης, Ξεφτέρης, φίλος μου. Ήμουνα ρεζέρβα του πολλά χρόνια. Αναπολύσεις και τα χρόνια. Έχεις μια πίκρα που δεν έπαιξε βασικό σε μια ομάδα. Όχι, 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 δεν έχω καμία πίκρα. Θα ήθελες να γυρίσεις το χρόνο πίσω και να πεις ότι αξίζει μια καλύτερη ευκαιρία σαν αθλητής? Όχι. Δηλαδή είσαι ικανοποιημένος από τη ζωή σου, γιατί μιλάμε για τα reunion. Δηλαδή όταν πας στο reunion και θα σε ρωτήσει. Στη ζωή παίρνεις αυτό που αξίζεις. Τελικά. Νιώθεις ικανοποιημένος δηλαδή από τη ζωή σου. Αν δεν άξιζα να πάξω σε υψηλό επίπεδο football, δεν είναι λόγω σωματικών προσόντων, αλλά μάλλον άξιζα να κάνω αυτό που κάνω καλά και το πήρα. Δεν άξιζα το. Αλλά αυτό που λένε, αχ, εγώ άμα ήμουνα και όσοι με αδικήσανε και αυτό και τα λοιπά. Τίποτα δεν υπάρχει τέτοιο. Ο καθένας παίρνει αυτό που. Η πορεία σου τόσα χρόνια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τι σου έχει αφήσει? Ένα χόμπι που έγινε επάγγελμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στην ψυχή ενός. Περνάς καλά δηλαδή στη δουλειά σου? Φανταστικά. Φανταστικά περνάω. Όχι καλά. Όχι καλά. Φανταστικά. Απολαμβάνω τη δουλειά μου. Το... Τι θέλει ο Χελιτίδης? Ναι. Ναι, κάνουμε κοιλιά. Τι είπε? Η Άννα, τη στείλουμε όχι απλά την αγάπη μας. Ποια είναι η Άννα? Τι είπε για τον γιατρό η κοπέλα, ότι. Ναι, τι σου είπε για πέρα. Πολυμορφικό εργαλείο γνώση. Την ευχαριστώ. Μπράβο. Για τα καλά τη λόγια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο γιατρέ. Μπράβο γιατρέ μου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πρέπει να ανοίξουμε γραμμές σιγά σιγά. Όχι, πού πρόκειται... κάπου είχαμε μείνει. Στο Champions League, εκεί τα Σεβίλη Βέντου. Τώρα κάτι λέγαμε, τώρα μας διέκοψε η Άννα. Για τώρα περνά καλά στην εργασία σου. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό σε έναν άνθρωπο να λέει πάω στη δουλειά μου και φτιάχνομαι. Φτιάχνομαι, πώς το λένε, παιδί μου, φτιάχνομαι. Γουστάρω, καβλώνω, πώς το λένε. Τι άμα έρθεις μέσα, εγώ δεν μπορώ να φύγω από την πίσω πόρτα. Θα προλάβω. Θα πάω μέσα, λοιπόν, κοίταξε. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κερδίζει ένας άνθρωπος. Δηλαδή, να πηγαίνει στη δουλειά και να γουστάρει. Να μην λέει, όχι, γαμώ το, θα δω αυτόν εκεί, θα τον κάνω αυτόν κτλ. Και πού θα κάνω και βαριά τα βήματα, ούφ να περάσει η ώρα κτλ. Ξέρω ότι δεν πιστεύει στις γιορτές. Γενικότερα. Ναι. Δεν πιστεύω, διότι είναι υποκριτικές. Υποκριτικές. Ναι. Αν πούμε ότι τελειώνει την καριέρα σου, βγαίνει στη σύνταξη. Ναι. Και την ημέρα της γιορτής σου σε παίρνουν κάποιοι άνθρωποι τηλέφωνο και σε θυμούνται. Αυτό θα σε γεμίσει με ικανοποίηση. Εάν είναι να βγω στη σύνταξη, να είμαι όρθιος. Να είσαι όρθιος, ναι. Ναι, και να σε θυμούνται. Και να βγω στη όχι σύνταξη. Όχι απέναντι στη γιορτή σου, ναι, να παίρνω ένα τηλέφωνο να δουν τι κάνεις. Κλειστό θα το έχω το τηλέφωνο. Δεν θα το σηκώσεις καν. Όχι, δεν θα το σηκώσω καν. Τώρα δεν το σηκώνω ούτως ή άλλως. Διαλέγω 5 άτομα και απαντάω σε 5 άτομα. 6, 7, 5, 6. Όχι σε όλους. Αυτό γιατί. Κλειστό. Άκου τι κάνω στη γιορτή μου. Έχω το τηλέφωνο κλειστό και μπουπ το ανοίγω. Παίρνω και λιγότερη ραδιενέργεια. Βλέπω. Μπαμ, 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 μπαμ. Σβήνω, 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 σβήνω. Μπαμ. Πέφτω σε έναν ο οποίο τον εκτιμώ. Τον παίρνω πίσω τηλέφωνο. Έλα ρε βρωμόσκυλο, τι θες, με πεις χρόνια πολλά. Ναι. Δηλαδή, καλά είσαι αυτό και τα λοιπά. Το κλείνω πάλι. Μπαμ. Ξέρω εγώ, ξέρω. Τάδε, 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 τάδε. Του σβήνω, 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 σβήνω. Μπαμ. Βλέπω κάποιον τον οποίο τον εκτιμώ. Μπαμ. Θα τον πάρω τηλέφωνο. Κατάλαβες τι κάνω. Έτσι από κάνω. Το χώρο της εργασίας σου υπάρχει κάποιος πολύ καλός φίλος που να σου έχει μείνει. Από και ας χώρο... μην συνεχίσετε μαζί. Από το χώρο της εργασίας μου, μου να... έχει μείνει ένας καλός μου φίλος ηχολήπτης, ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης, που έχουμε λίγο χαθεί από αυτό το χώρο. Έχω αποκτήσει
φίλους όπως ο Νίκος από τα Γιαννιτσά, ας πούμε, που είναι ένας καινούριος μου φίλος. Τον απέκτησε από την. Ο Νίκος έχει χάθει, βέβαια. Από... Όχι, 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 όχι. Αύριο θα μου φέρει κάτι βαλβολίνες για να δώσει στον γιατρό μου. Έχει ένα αγωνιστικό αμάξι ο γιατρός μου και θα βρούμε κάτι για τις βαλβολίνες. Όχι, άλλος γιατρός. Άλλος γιατρός. Ναι. Πόσους γιατρούς γνωρίζεις, απίστευτα, θα έχεις πιάσει. Έχω πιάσει, ναι. Ναι. Για τους πάντες, έχω εξασφαλίσει το μέλλον. Φιλίες λίγες έχω κάνει. Λίγες. Αυτό είναι καλό. Ναι. Έστω... Το χιλιτίδιο χάρη στη σχέση 8 χρόνια με βρίζει, με μαλώνει κτλ. Με έχει σώσει πολλές φορές από παρορμητισμούς και τέτοια. Οπότε αναπτύξαμε και μια σχέση καλή, αρκετά καλή φιλία. Λοιπόν, λίγα πράγματα όμως από πλευράς, πώς το λένε, εργασίας. Αλλά οι γιορτές είναι υποκριτικές. Καταρχήν είναι μια διαφήμιση, είναι μια διαφήμιση καταπληκτική, η οποία λέει, Γιάννη, την έχεις ακούσει, γιορτές, έξοδα, φωνάζει ένας, κουραπιέδες, χάσιμο χρόνου, και μετά βγάζει και διαφημίζει το ξυστό, ξυστό, λεφτά, αυτό και τα λοιπά. Ναι. Μπαίνει σε μια περιπέτεια εξόδων, σε μια περίοδο η οποία είναι υποκριτικότατη, που βγαίνεις από το ρυθμό σου. Μια ψεύτικο Άι Βασίλη, ο οποίο είναι τη Coca-Cola και τη Company, να πούμε. Ποια ψεύτη Άι Βασίλη, ένα χοντρό εκεί τη πλάκα, να πούμε, Άγιο. Αμερικάνο, να πούμε, κτλ. Να κινηθεί η αγορά, ιστορίες, αυτά. Ψεύτικες αυτές αγκαλιές, φιλιά, καλή χρονιά, ψεύτικα φιλιά. Ειδικά οι γυναίκες φιλιούνται στον αέρα, να πούμε, μη λερώσει μία την άλλη. Ψεύτικα, ρε. Πώς αξιοποιείς αυτό το χρόνο. Που δεν δουλεύεις ιδιαίτερα. Δεν κοιμάμαι πιο πολύ, ας πούμε. Κοιμάμαι πιο πολύ. Δεν επιλέγεις να κάνεις κάποια εκδρομή, να φύγεις από τη Θεσσαλονίκη. Παλιά έφευγα από τη Θεσσαλονίκη. Πήγαινα, ας πούμε, σε συγγενείς και τώρα τους έκοψα κι αυτούς, δεν πάω πουθενά. Έτσι, κάποια εκδρομή. Δεν μπορεί τώρα να είπαν να πάω σε ένα βουνό. Να πάω σε ένα βουνό πάνω, να πιαστεί η ψυχή μου. Δεν ξέρω, ρε, εσύ. Δεν είναι. Δηλαδή, η υποκρισία των γιορτών και θρησκευτικά και οικονομικά, πώς το λένε, και εμπορικά, είναι ασύλληπτη. Είναι ασύλληπτη. Είναι μια υποκρισία. Πώς φαίνεται η ατμόσφαιρα που τα Χριστούγεννα και μήνα και υπάρχουν παντού στις βιτρίνες δέντρα χριστουγεννιάτικα, όλη αυτή η ατμόσφαιρα. Ή από τώρα κιόλας. Άκουσε να δεις. Αυτό είναι πολύ καλό για τα παιδάκια και για τους βλαμμένους. Τα παιδάκια που έχουν ευαίσθητη ψυχή και οι βλαμμένοι που χαίρονται με ανοησίες. Κόρη σου. Είναι ευαίσθητη ψυχή. Είναι ευαίσθητη. Σ' αρέσει περίοδος. Όλα τα παιδιά τους αρέσει περίοδος. Δεν είναι λογικό ένα παιδί να μην του αρέσει. Πιστεύεις τον Άι Βασίλη. Τρελό, είσαι, όχι, ρε. Είναι κοινικό παιδί. Δεν... Είναι κοινικό παιδί. Πού οφείλεται αυτό από μόνη τη. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύει στον Άι Βασίλη. Πιστεύει ο Άι Βασίλη είναι η μαμά τη και ο μπαμπάς της. Δηλαδή όλα τα δώρα δεν τα φέρνει ποτέ ο Άι Βασίλη για την μικρή. Εμείς τα κουβαλάμε. Για την ευγένεια. Όχι, ναι, τα κουβαλάμε εμείς. Αυτό αντιλαμβάνεται. Εντάξει. Ναι, αυτό αντιλαμβάνεται. Και στο ανάλογο μπούλινγκ. Σχολικές γιορτές, τα λοιπά. Πάει ως όλα. Κοινωνικότατο. Μια μέρα πήγα εγώ σε μια γιορτή εκεί, τσακώθηκα με το σχολείο εκεί και τα λοιπά. Ποια επέκτη. 17 Νοέμβρη ήταν. Ποια γιορτή ήταν. 28 ήταν. Μια γιορτή τέλος πάντων την οποία την κάνανε καθαρά κομμουνιστική. Και βάλανε την Ευγενία να πει ένα πείμα, ξέρω εγώ, επαναστατικό και τα λοιπά. Σταματάω εγώ αυτό και τα λοιπά. Λέω εδώ δεν την έφερα να σας πληρώνω, λέω, μου την κάνετε αριστερή την κομμουνίστρια, να πούμε και τα λοιπά. Λέει σας παρακαλώ κύριε Αυτόπουλε, εδώ και τα λοιπά. Σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο. Ιδιωτικό. Ναι. Σε ιδιωτικό σχολείο. Ναι. Τι είναι αυτό το λέω. Τι εδώ κάνουμε. Και γυρνάνε πια καμιά πενταριά γονείς, κοιτάνε εκεί, κάπως περίεργα. Τι κοιτάτε, ρε, τους λέω, κομμουνιστές, λέω, είστε εσείς. Με τα Πόρσε και με τα αυτά που έρχεστε εδώ πέρα, λόγια αυτά τη BMW και τα λοιπά, κομμουνιστέ είστε εσείς. Με κοιτάτε, τι με κοιτάτε. Τι με κοιτάτε, ρε Μωρή, τι λέω, τι με κοιτάς, να πούμε, πατσάβουρα. Πάμε διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμές. Τι διαφήμιση βλέπεις. Με τον Πέτρο Πολυχρονίδη, τι ακριβώς. Ποιος είναι ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Δεν τον ξέρω, πάμε διάλειμμα. Αθλητικός. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπου 78. Στον Τζαρούχα για πατσά, Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδίνι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Mm,
ίσως. Πάντως Τσαρούχας ή Τσαρούχας, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Γραμμές, λοιπόν, ήρθε η ώρα της επικοινωνίας με το κοινό. Μπράβο. Οι γνωστές. Για να δούμε αυτή πάνε. Γυρούν 2310 και τα 390 στη διάθεσή σας, όπως και 98-80-90. Για ρώτα τους. Και όσοι θέλουν να μας στείλουν το μήνυμά τους, 9-55 κενό στο 54-340. Τι πιστεύουν για τις γιορτές αυτοί. Τι πιστεύουν για τις γιορτές, για τα reunions, για την αγωνιστική του Champions League. Έτσι. Για τη γενικότερη κατάσταση. Ναι. Να μας πούν την άποψή τους. Για το κομμάτι των εορτών, νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός. Και όσο δεν υπάρχει καλή οικονομία, νομίζω ότι ο κόσμος χωρίς πορτοφόλι γερό, μια γιορτή μπορεί να του είναι δυσάρεστη, έτσι. Εννοείται. Να είναι δυσάρεστη, γιατί οι γιορτές είναι όταν το πορτοφόλι γεμάτο. Όταν είναι η μπάκα γεμάτη, το ρεζερβουάρ γεμάτο, ο κινητήρας να πούμε κανόνι και έτσι. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα Ραπ, καλημέρα Βασίλη. Εδώ είναι ο Βασίλης, καλημέρα. Καλημέρα. Και ρωτήστε τον ό,τι θέλετε περί σκυλιών, γατιών. Δεν έχω. Ξέρει τα πάντα. Ξέρει τα καλημέρα πάντα. Καλημέρα και... στον κύριο με κάπα κεφαλαίο Γιάννη Χιλιτίδη που είναι στον έλεγχο από πίσω. Ναι. Ραπτόπουλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Κάντε μου κύριε. Ναι κύριος, κάτσε 23, είμαι, έχεις την ηλικία του πατέρα μου κοντά. Και... άμα το λαρίνκι σου έχει 4 κιλά Μάλμπορο και είναι χοντρή η φωνή σου, τι να κάνω. Πού να καταλάβω εγώ ρε φίλε ότι είσαι 23. Τσάκαλος είσαι. Πώς, τσάκαλος είμαι. Και τη, ναι, τσάκαλο εσύ και τη μάρκα πέτυχες. Δεν σε κατάλαβα εγώ ότι γουργουρίζει το λαρίνκι σου, να πούμε. Για λέγε. Να το πω. Τέλος πάντων, γνωστός μου και της γειτονιάς σου. Ναι. Μου είπε ένα μασάλι και θέλω να το επιβεβαιώσω περί συμμαθητών. Ναι. Ναι. Ήσουν με γνωστό τραγουδιστή ή τίποτα κάποια συμμαθητή από την πόλη μας που έχει πάει και Αθήνα. Αν είχα. Συμμαθητή γνωστό τραγουδιστή εδώ από την πόλη μας που έχει κατέβει και Αθήνα. Όχι. Ναι. Συμμαθητή γνωστό δεν είχα που. Γνωστό τραγουδιστή. Παπατζήλη, δηλαδή μου πούλησε αυτό. Αν μου πεις όνομα τώρα και αυτός είναι κανένας τραγουδιστής που δεν το ξέρει η μάνα του. Όχι, ο γνωστός είναι. Δηλαδή εμείς που ακούμε λαϊκά τον ξέρουμε. Πες ποιος είναι, ο Νίκος Μακρόπουλος. Ποιος? Ο Νίκος Μακρόπουλος. Ο Μακρόπουλος νομίζω είναι μικρότερος από μένα, ρε φίλε. Ναι, επειδή είχες κάτι το ίδιος από εκεί μου, τη γειτονιά σου, μου είπε ότι είχες μείνει, λέει, και ναι, μπορεί το παλικάρι να ήταν στο σχολείο, αλλά να ήταν πιο μικρό, ας πούμε. Κοίταξε, δύο χρόνια διαφορά. Ναι. Σήμερα είμαστε συνομήλικοι, αλλά στο σχολείο. Στο σχολείο φαίνεται. Στο σχολείο φαίνεται. Πιθανό να πέρασε από το δικό μας σχολείο. Θα ήταν μικρότερο το παιδί, γιατί μπες ρε να δεις ποτέ είναι ο Μακρόπουλος ο Νίκος. Το 69 είναι κάπου εκεί νομίζω και το 70. Πιο μικρό, ναι. Άμα είναι το 69 μαζί είμαστε, αλλά. Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν του Μπιωτάκη. Άρα αυτός που μου είπε, παπά μου, ρίξα. Όχι, όχι, δεν είναι. Πιθανό δεν είναι. Απάντω στην τάξη μου μέσα και στο σχολείο, στην ίδια τάξη δεν ήταν. Όχι. Κατάλαβα. Ένα τελευταίο μην κρατάω πολύ. Συνήθως εμένα στο σχολείο οι συμμαθητές ήταν και κομματόσκυλα. Δεν ήταν καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες, δεν υπήρχαν. Από τέτοια. Όσο για το αν αναπτύχθηκαν σχέσεις και το τέτοια. Το 65 είναι. Το 65 είναι πιο μεγάλο. Αρκετά πιο μεγάλο. Σοπα, τόσο πολύ. Ναι, Θεσσαλονίκη λέει. Ναι. Άρα αυτό μα περνάει 3-4 χρόνια. Ναι, 50. Και 50-51. Ναι. Α, δηλαδή, κάτι που τώρα μάλλον ξέχασε να το πει αυτό που σε ρώτησε ο ντόκτορ από δίπλα για φιλίες από εργασιακό περιβάλλον σου. Δηλαδή, ο Κουλιανός που είναι και κουμπάρος σου, δεν είναι φίλος. Είναι κουμπάρος μου, δεν είναι φίλος μου. Α, εννοείς δηλαδή. Α, ναι, σωστό, ναι. Δηλαδή, ναι. Με τον Κουλιανό είχαμε καλή χημεία. Είναι, δηλαδή, περνάμε καλά. Τους ακούω και από ναι, ναι, περνάμε καλά. Με τον Ραγκάτσι έχω καλή σχέση, αλλά φίλοι δεν είμαστε να βγαίνουμε μαζί έξω ακόμα. Α, το έχεις, έχουμε πώς καλή χημεία όμως. Έχουμε καλή σχέση, πώς να το πω. Στο μυαλό σου πολύ, πώς να το πω, πολύ συγκεκριμένο, που είσαι πολύ, πολύ στενός, πολύ δυναμικός στο θέμα φίλος. Και καλά κάνεις βασικά, εντάξει. Φίλε, ξέρεις τι θα πει φίλος. Όταν αρρώστησε ένας φίλος μας, ναι, και πήγε σε ένα, πώς τα λένε αυτά τα κέντρα, αποκατάστασης, ναι, 6 μήνες. Μετά τους 6 μήνες έρχεται το ΙΚΑ και λέει άμα θέλετε να παραμείνει
εμείς δεν μπορούμε και πρέπει να συμβάλλετε κτλ. Όταν λοιπόν δεν μπορούσε η οικογένεια να συμβάλλει, το φέραν στο σπίτι και θα πέθαινε. Καλέσαμε λοιπόν έκτο συμβούλιο και αποφασίσαμε ανά μήνα να δίνουμε χρήματα σε μια νοσοκόμα, στο σούπερ μάρκετ, στα φάρμακα, 7-8 άτομα, πόσα μπορεί ο καθένας. Ραπτόπουλος, πόσο μπορεί το μήνα, 200 ευρώ, 200. Εσύ Γιώργο, 150. Εσύ Θανάση, 80. Εσύ είσαι άνεργος, ωραία. Εσύ θα πας να ψουνίζεις. Άρα λοιπόν θα είσαι δημιουργικός, εκτελεστικό όργανο, αφού δεν μπορείς να πληρώσεις. Και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός είχε ένα αξιοπρεπέστατο θάνατο. Αυτό θα πει φιλία. Άμα εγώ πάω τώρα, ξέρω εγώ, στην κλινική και δεν ξέρω τι έχω και με βάζουν τις σουλίνες μέσα στο πουλί και βρες και τι έχει και τι είναι κάνει και ο άλλος περιμένει να πεθάνω για να πάρει τη δουλειά, αυτός δεν είναι φίλος. Καταλάβεις, θέλω να σε πω. Είναι ένα σκεπτικό. Δεν είναι τώρα, έστω τώρα το έργο, τώρα το βλέπω εγώ κοινικά. Έχεις φάει ψωμιά. Βέβαια, καρβέλια ολόκληρα. Έγινε. Παραδόξως να πω. Αριανός είμαι, έτσι φαίνεται και από την ποιότητα του λόγου μου. Έτσι. Ναι, καθαρός, πλημμένος. Γελάει, ναι, ναι, με άξις μασκάλες, κύριος. Και λίγο Ντόρτμουντ, Και λίγο Ντόρτμουντ. Όχι, Ντόρτμουντ δεν είμαι, Ατλέτικο είμαι. Είναι Ατλέτικο. Ατλέτικο. Όχι, δεν είμαι από αυτό. Όπα, ντόκτορ, επειδή το πήγες λίγο, πήγες να κάνεις τρίπλα σαν τον Μπίσεσβαρ, αλλά σου φύγει λίγο το κοντρόλ, γιατί. Ναι. Δεν είμαι από αυτούς, είμαι νοήμων και σκεπτόμενος, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαι. Όπως το θέτεις. Τη Β' Εθνική την παρακολουθείς φέτος? Θα την παρακολουθείς. Την παρακολουθώ συσταγωγικά αναγκαστικά λόγω της ομάδας μου, αν και δεν έχουμε δει πολύ. Μετά το μεσημεριανό φαΐ, μόλις ξαπλώσεις, θα βάλεις τα ακουστικά. Εκεί να πες, βασικά δουλεύω κιόλας. Είναι το Σάββατο, παίζουμε, είμαι στη δουλειά εκείνη την ώρα. Λίγο εκεί ακούμε, ξέρω εγώ, Στράτσελ, αυτό, ξέρω εγώ, το τρώει άλλο στα 90, βάζει άλλο. Εντάξει, άρεσε, είμαστε, την παλέψουμε. Εντάξει, θα μάθουμε εκεί τον Τζεμπούρ, λίγο να μας μάθει να ρίχνουμε κανένα τριάρι. Ο Τζεμπούρ. Κουνάει και τα μωρά, ωραία, έχω μάθει. Στα πίτς είναι τώρα. Είναι στα πίτς. Δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Φαίνεται, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Έφερε αυτό. Για καλά, φίλε, δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Θα σου λέμε ψέματα, να σε λέμε. Τον αλγετή δεν είναι, δεν πιστεύω. Πάμε, επόμενη γραμμή. Δεν πάει καλή υπόθεση. Εμείς μπορεί να μην κάνουμε παρέα, αλλά εγώ σε θεωρώ όχι απλά φίλο, αλλά αδερφό και ξέρουν όλοι το γιατί. Για μένα αυτό είναι πραγματικό φίλο, λέει ένα φίλο μου από την Ημαθία. Δεν θα πω το Καραμελίδης είναι. Όχι. Πολύ πιο άντρας από τον Καραμελίδη όσον αφορά τι είναι. Δεν μου λες το Δόξα Καλαμαριά τώρα παρεπτόντως, ποιος θα το σφυρίξει. Λες να βάλουν από τη Βέρεια. Ο Ζέζος. Ο Ζέζος. Ο Ζέζος. Του Κυλικής, ναι. Φαντάζεσαι. Βέβαια. Εγώ αυτό θα έβαζα. Και τον έλεγα Ζέζο, αυτός ο Καλαζίδης κουνιέται στο Μαρινάκι να μου κατάλαβες. Ρίξ του 3-0. Από αυτό το μάτσο χάνεται την Κυριακή, είπαμε. Καλημέρα στον επόμενο κύριο, ναι. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Μιχάλης από Γιάννητσα. Γεια σου και σε γιατρό. Καλώς τον αδερφίλο από τα Γιάννητσα. Τα κυτρινόμαυρα, ασπρόμαυρα τι είναι? Ασπρόμαυρα. Ασπρόμαυρα είναι, αδερφέ, ασπρόμαυρα. Λογικό. Για πες. Καταρχήν θέλω να αναφερθώ λίγο στο ρεπόρτερ σας στην Γερμανία. Τι έκανε ο ρεπόρτερ στη Γερμανία? Πρώτη φορά βλέπω οπαδοί να τρώνε ντου και να υπάρχουν συλλήψεις. Αυτό είναι που τώρα και έχει στον πουδί. Αυτό το ρώτησα κι εγώ, αλλά ήταν αλαφιασμένος, δεν ακόμα ξέρω. Ναι, μυρίζει λίγο από κάπου υπόθεση, από κάπου μπάζει. Και του ΠΑΟΚ στην Τουρκία το ίδιο έγινε. Το ποδόσφαιρο, ναι. Κοίταξε, στον ΠΑΟΚ είχαν στεθεί ενέδρες στην Τουρκία, αν μιλάς για την Κωνσταντινούπολη, έτσι, για την Ελλάδα χθες. Κατεβήκαν οι δικοί μας και ξεκίνησε ένας κλεφτοπόλεμος εκεί πέρα. Ρε φίλε, τώρα όμως μπορεί να βγει ο Αριανός και να σε πει ναι, ρε, μας κάνανε ντου, τους πλακώσαμε και μας συλλάβανε. Κατάλαβες, τους πλακώσαμε, θα σε πει. Εντάξει, ναι, αυτό, ναι, αυτό θα σε πει. Δηλαδή, τι μας κάναν ντου, τους πλακώσαμε, τους τρέψαμε σε φυγή και συλλάβανε μας. Άρα, τους βάλαν στον Παλαούρο. Αυτοί θα γυρίσουν πίσω. Τώρα είναι. Δεν θα γυρίσουν. Καταρχήν είναι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό. Θα πάνε στα σπίτια τους, θα τους κάνουν. Θα τους βάλουν μέσα. Τώρα εντάξει, συνήθως δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Πάντως στο εξωτερικό φαίνεται ότι είναι πιο πυγμάχοι από τους δικούς μας εδώ. Γιατί εδώ δίρανε τους. Οι Αριανοί φαίνεται τους. Πώς τους λένε, τους Γερμαναράδες, τους συλλάβανε. Και εδώ ο Τζιμπούρ τους πλάκουσε στις μάπες μέσω Χαριλάου. Είναι πιο εκπαιδευμένοι στο ξύλο, φαίνεται, οι Γερμανοί. Και οι Ολλανδοί, οι Έλληνες. Πάντως πιστεύω αυτό που γίνεται εντός και εκτός γηπέδων είναι εντελώς άναδο. Κοίταξε, εγώ είμαι υπέρ του αυτό που γίνεται στη Σοβιετική Ένωση, Ρωσίες και τα λοιπά. Τι γίνεται? Δηλαδή, ραντεβού και ραντεβού, ραντεβού, οπαδικά ραντεβού, 50 vs 50 και τα λοιπά. Ναι. Μαζεύω στη μέση του πουθενά όμως. Ορίστε. Στη μέση του πουθενά. Και μαλώνουν για δύο ανώνυμες εταιρείες. Μάλιστα, πολύ ωραία. Δαγλαρώνονται.
Και όποιος πέσει κάτω εννοείται πως δεν το βαράνε άλλο. Υπάρχουν βιντεάκια στο διαδίκτυο, μπορείς να παρακολουθείς. Υπάρχουν κανόνες δηλαδή, όπως το kickboxing. Ναι, είναι το ό,τι πιο αντρικό και οπαδικό έχω δει, έτσι. Και άρα δεν έχουν μαχαίρια, πυρούνια, ρόπαλα και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Ναι. 50-50 χέρια, όπως το Σουάρεζ και σένα. Αυτό είναι πραγματικά. Και εκεί μπορεί να υπάρχει. Και εκεί μπορεί να υπάρχει νεκρός, να πέσει κάποιος κάτω και να. Και εκεί μπορεί να υπάρχει. Συνήθως έχω δει, ναι. Και έχω διαβάσει ότι όταν υπάρχει κάποιος κάτω δεν συνεχίζει το χτυπάνε. Δεν είναι άναυρο δηλαδή. Σε αντίθεση με όλους αυτούς στην Ευρώπη. Τέλος πάντων. Φίλε, σε στέκια συμμαθητών. Σε στέκια συμμαθητών πας εκεί, όπως δεν πάει ο γιατρός. Όχι, δεν πάει. Κοίταξε, εγώ είμαι 23 ετών. Α, είσαι μικρός από πολύ από το Λύκειο. Ναι. Τι reunion. Εγώ προσωπικά είχα διοργανώσει ένα reunion πριν από 2 χρόνια. Κονόμησες? Ήμουνα έτσι. Όχι. Ναι. Ήταν απλά ένα τραπέζι σε ένα μαγαζί, στο οποίο δεν πήγα, κοιμήθηκα. Α, εσύ το οργάνωσες. Το οργάνωσες και δεν πήγε. Είσαι μεγάλο λέσιν της κοινωνίας, δεν φίλε. Ναι. Τι να κάνω, ρε. Η αναγέννηση υπάρχει. Η αναγέννηση υπάρχει, αγωνίζεται στο Β' Αραστεχνικό, αν δεν κάνω λάθος. Β' Η αναγέννηση Γιαννιτσών, ναι. Όχι, Α, με συγχωρείτε. Έγινε, φίλε. Ραπ. Έλα. Πώς? Αύριο διαβάζω και μάλλον θα ξεκινήσει ο Τιάμ. Τι έχεις να πεις? Σου απαντώ, φίλε. Εγώ θα παίζα ρόμβο. Ναι. Με Τζίμι Ροτ, Χαρίση, Κάνια, ναι, και Πέλκα. Ωραία. Ναι, ναι. Και σέντερ φορ θα έβαζα 2, το Τζάλμα κάπως και το Ροντρίγκες. 4-4-2 με Ρώμα. Τώρα τον Τιάμ και τον Μιάμ και τον Τζιάμ, άστο. Όταν τα σέντερ φορ μου είναι αργά, ντεφορμέ, τραυματίες και δεν συμμαζεύεται, και έχω 2 γρήγορους και μπορώ να χτίσω ένα κέντρο, το οποίο θα είναι ένα υποτυπώδες καλό κέντρο, πιο καλό κέντρο από το Καραϊσκάκι είναι αυτό. Και τον Μπέλκα να γυρνάει και να είναι τέταρτος όταν μαρκάρει. Λοιπόν, 4-4-2 σε ρόμβο, με κορυφή του ρόμβου τον Μπέλκα, τον Γιάννη, πάμε στην επόμενη γραμμή. Τον Γκανία στην αρχή του ρόμβου και 2 σέντερφορ, Τζάλμα κάπως και Ροντρίγκες. Και μπάλα θα παίξω και ταχύτητα στην κόντρα θα έχω. Μπορεί να τα χώσουνε κιόλας, δεν ξέρω, κάποια στιγμή θα τα χώσουνε τα γκολ. Καλημέρα, φίλε. Έτσι θα έπαιζα εγώ. Αν είχα την ομάδα στα χέρια μου αύριο στο Φιρούλι Φιρούλα, πώς το λένε το. Αρτέμιο Φράγκη. Αρτέμιο Φράγκη. Έλα, φίλε, ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Νάτος. Καλώς τον. Νάτος. Την καλημέρα μου, ίσως το όνομα του. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Γεια σου, Μπίλη. Αρτέμιο Φράγκη, λοιπόν, Φιωρεντίνα. Ναι. Ποιος παλιός δημοσιογράφος του Μετρόπολης ήταν φανατικός οπαδός Φιωρεντίνα? Ποιος? Εσύ θα μου πεις, συνάδελφός ήταν. Ήτανε. Συνάδελφός ήταν, το θυμάσαι? Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, άρα δεν ήταν συνάδελφός μου. Εντάξει, ναι. Ναι. Ωραία. Στην TV100 δούλεψε ένα φεγγάρι. Ποιος μωρέ είναι? Χατζιωνίδης. Χατζιωνίδης είναι Λίβερπουλ, ρε. Και Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα είναι. Βέβαια. Εγώ όταν ξεκινήσαμε δουλειά μαζί στο ΣΚΑΝ και αυτός ήταν πιο μπροστά από μένα, μέτρεχε στο σύνδεσμο φίλο κλαμπ της Λίβερπουλ. Εντάξει, ναι. Δεν ήταν νέα. Υποθέτει και από τους νοσούς παντούς Φιωρεντίνα γενικότερα. Μια που το φέρει κουβέντα και μια που είναι και παοξής, έτσι πάμε να το δέσουμε σαν πληροφορία. Νομίζω αδιάφορα παιχνίδια τον ΠΑΟΚ είναι. Αδιάφορο. Δεν έχει ρεαλιστική. Δηλαδή, μόνο κοιτάξτε, οικονομικά, αν πάρει καν τους βαθμούς της νίκης, δεν είναι και λίγα τα 200 χιλιάρικα της νίκης για μια ομάδα του Βεληνικού του ΠΑΟΚ. Για μια ομάδα του Βεληνικού του ΠΑΟΚ με τον μεγαλομέτωχο και την οικονομική ευρωστία που τον διακρίνει. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο ο μεγαλομέτωχος να βάζει συνέχεια χρήματα. Πρέπει η ομάδα να είναι και βιώσιμη μόνη της. Ναι. Αν είναι αυτοσυντηρούμενη. Αν μια ομάδα βιώσει με απομόνη τη, τότε κομψή κομψά για να το παίξει λίγο δικηγόρο στη διαβόλη, τι να το κάνει το μεγαλομέτωχο. Ναι. Ο μεγαλομέτωχος είναι όταν η ομάδα έχει ανάγκη για ρευστότητα στις περιόδους που δεν έχει το μαγαζί τζίρο, εκεί τον χρειάζεται. Ναι. Από εκεί πέρα πρέπει να τα παίρνει πίσω ο μεγαλομέτωχος. Δηλαδή στις εποχές του καλοκαιριού που χρειάζεται πραγματικά χρήμα και δεν υπάρχουν αγώνες, δεν υπάρχουν έσοδα, εκεί χρειάζεται ο μεγαλομέτωχος λίγο να σπονσοράρει, να τζιράρι, από εκεί θα τα παίρνει πίσω. Σωστό. Ενημερωτικά, επειδή γνωρίζει τι απόψει μου, απλά θέλω να σκιαγραφίσω το γεγονός ότι στη χώρα μας αυτό που λέμε μεγαλομέτωχο είναι στην αργό την αγγλική sugar daddy. Ναι. Σίγουρα, έτσι το αντιλαμβάνονται οι οπαδοί, έτσι το θέλουν. Ακριβώς. Για μένα δεν είναι. Ο μεγαλομέτωχος πρέπει να έχει στόχο του είναι το κέρδος. Το κέρδος
Πώς το εννοείς όμως? Το κέρδος. Κέρδος μπορεί να μην είναι απαραίτητα και οικονομικό. Όποιο, εντάξει. Το κέρδος. Είναι, ξέρεις κάτι, μην ακουστεί ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε και στους υψηλούς ή οτιδήποτε ή κρίνουμε, ξέρεις, άλλες ομάδες και πάει λέγοντας. Αλλά πιστεύω ότι αυτές οι σχέσεις πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρες. Και οτιδήποτε έχει να κάνει, ξέρεις, με φανατισμό, με ιδέες, με χίλια δυο άλλα κοσμητικά επίθετα, δεν έχουν ξεκαθαριστεί στη χώρα μας και είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη αιτία για αυτό που βιώνουμε καθημερινά. Δηλαδή, σήμερα παρεπιπτόντως έτυχε να παρακολουθήσω τον αγώνα του Λεβαδιακού με τα Πας Γιάννη. Μα και εγώ, ομοιοπαθής. Εγώ ευτυχώς πήγα για γυμναστική και τα άκουγα στο ράδιο. Στην Έρα Σπίτι. Ακόμα κολλήριο βάζω. Εκεί που βλέπαμε τον αγώνα, πετάχθηκε και μια κλασική ατάκα τη στιγμή από εκεί. Πέταγαν και λένε: δεν έχει κανένα ελληνικό που θέλω να δούμε σε κανένα άλλο κανάλι. Ναι. Έτσι. Καμιά ελληνική ταινία. Δεν πειράζει, θα ξεκινήσει η ομάδα σου και θα βλέπουμε ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική. Αλλά δεν το, η ομάδα σου δεν πουλάει, ας πούμε, να την πάρει μια R3, ξέρω εγώ, ένα κανάλι να πεις ότι θα δείχνει και τον Άρη εκεί. Δεν πουλάει. Κατάλαβες. Ενώ άλλες μεγάλες ομάδες, μεγαλύτερες. Και τώρα δεν μιλάμε για άλλες ομάδες, τώρα για τη δικιά σου την ομάδα μιλάμε, ναι. Όπως δεν πουλάει τώρα. Όπως τώρα αμεσία χωρίς τώρα πόσο κόσμο όχι, έχει. Όχι, τι, όχι, μα, όχι, τι, όχι, μα, όχι, μα, όχι, ναι, δεν συγγνώμη, πουλάει. Συγγνώμη κύριε Ραπτόπουλε. Ενώ μεγαλύτερες ομάδες όπως π.χ. Όφη που έχει πάρει κύπελο και πιο πρόσφατα από τον Άρη, αυτή η ομάδα πουλάει και την έχει πάρει κάποιο κανάλι. Το Crete TV. Το Crete TV. Το Crete TV. Εσύ το EuroPoint μπορεί να την πάρει να πούμε. Μάλιστα. Γιατί έκανε πρώτο στο EuroPoint στον Άρη και αρνήθηκε. Σιγά μην κάνει το πρώτο στο EuroPoint. Δεν δείχνει την Τριανδρία με τη Μενεμένη καλύτερα που θα δείξει τον Άρη. Υπονοείς δηλαδή ότι το EuroPoint μπορεί να καταθέσει πρώτο. Νομίζω πιο πολλές ομάδες της Football League έχουν βρει τηλεοπτική στέγη σε. Ξέρω εγώ, ο Σχιζοδήμος είναι. Τύχε να ήταν συνέδρος με τον Αρβανιτίδη. Ο Αρβανιτίδης πούλησε να πούμε στον Καρυπίδη. Αυτό που ανέφερε προηγουμένως ο Βασίλης στο διαδίκτυο για αυτή την πλατφόρμα, ναι. Αυτό οφείλει να ξέρει και ο κόσμος, αν δεν είναι ενήμερος, ότι το κόστος αυτής της υπηρεσίας είναι δυσθεώρητο σε σχέση με το προϊόν το οποίο λανσάρει. Ναι. Όταν, για παράδειγμα, άλλες ομάδες στο εξωτερικό που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, όταν έχουν ολοκληρωθεί πωλήσεις εταιρείων, έχουν σχεδόν τα μισά χρήματα. Τώρα θα μου πεις, κάθε προσπάθεια ο καθένας την υπολογίζει όπως θέλει. Δικαίωμά του είναι. Λοιπόν. Και μια που αναφέρατε γενικότερα όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά, τα οποία δεν δίνουν και πολύ μεγάλο αφαντάζεται σε αυτή την περίοδο. Είπες κάτι κοστί για reunion και για παλιές φιλίες. Λέει ένας εδώ, τα reunion λέει, είναι για να βάλεις λέει, χέρι όποια σου ξέφυγε λέει, στο σχολείο. Όταν μεγαλώνουν είναι πιο εύκολες λέει. Ναι, θα πας εσύ να, μια που δεν μπορούσες στα 17 να την απαυτώσεις, θα πας στα 47 να την απαυτώσεις με 4 τόνους κυταρίτιδα. Έχεις πολύ φελώσεις ρε φίλε. Ξέρεις τι παρατηρώ, ναι. Ότι είναι για τα σκουπίδια σε αυτή την ηλικία. Οι 45 τωρινές σε σχέση με την νεαρή τους ηλικία είναι πολύ πιο περιποιημένες πλέον. Οι περισσότερες, πιο φτιαγμένες. Γιατί είναι άλλες εποχές και άλλες δυνατότητες. Επειδή είναι χωρισμένες ρε γι' αυτό. Όχι. Γιατί όχι. Τώρα, είναι και κάτι, είναι και άρα, κάτι άρα τα καλλιτικά της δεκαετίας του 80 ή ό,τι υπήρχε ως μέθοδος περιποίησης τα λοιπά και άλλο τώρα. Εντάξει, δεκαετία του 80 περιποιόντουσαν οι γυναίκες με το Incocept. Το διαφήμισε εκείνο ο Βαλσάμι. Το Incocept, το θυμάσαι, ρε Κυριτίδη. Το Incocept. Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά να φορτίσει. Τα δεκαετία του 80 οι Ελληνίδες ήταν και αξίριστες. Το 80 οι Ελληνίδες. Ναι. Κοστίνη και κάτι άλλο. Και μουσοι είχαν. Ότι ναι, ναι, ναι. Είναι και η μόδα η οποία ουσιαστικά τη δεκαετία του 80 δεν υποστήριζε τόσο πολύ τις επιλογές της γυναίκας που υπάρχει σήμερα. Ναι, βέβαια. Και λοιπόν, μια 45άρα η οποία έχει προσέξει τον εαυτό της. Πόσες 45άρες είναι, μωρέ. Είναι προσεγμένες, μωρέ, αδερφέ τώρα. Είναι αρκετές. Πόσες είναι, ανάλογα που θα κινηθείς. Ανάλογα που θα κινηθείς. Άσε με τώρα. Το βασικότερο πλεονέκτημα αυτής της ηλικίας, μια που σε αυτής της ηλικίας γυναίκες, είναι ότι σε εκείνη την ηλικία μια νορμάλ γυναίκα δεν έχει τα προβλήματα. Δεν έχει ουσιαστικά τα υπαρξιακά θέματα που ακολουθούν από γιαγιά σε μαμά και από μαμά σε κόρη. Του στείλει εγώ πότε θα γίνω μάνα, εγώ πότε θα παντρευτώ και πάει λέγοντας. Ναι. Και εκεί βλέπεις όλη αυτή την αλλαγή στη συμπεριφορά και όλα αυτά. Μα δεν υπάρχει και ο, δεν υπάρχει και ο χορηγός πλέον. Οι χορηγοί πεθάνανε. Γιατί να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πεθάνανε βρε οι χορηγοί τώρα. Ο άντρας τώρα ξέφτισε τώρα, μωρέ τώρα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ξέφτισε ο άντρας, πάει, καθάρισε να πούμε. Κάτσε, κάτσε. Γιατί υπήρχαν οι χορηγοί. Υπήρχαν. Όμορφα και ωραία. Αλλά. Λοιπόν, εσύ πιστεύεις ότι μόνο οι χορηγοί είχαν πρόσβαση? Όχι, βέβαια. Α, να μπράβο. Για να μην μυθοποιούμε καταστάσεις τώρα επειδή τις χάσαμε. Ναι, αλλά χαλάκανε την πιάτσα οι χορηγοί. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πάντα υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Διότι δεν ξέρανε
την αξία του παίους τους. Κοίταξε, άνθρωπος για να την αποκτήσει αυτή την αξία θέλει να έχει και λίγο μυαλό. Άμα προβάρεις τα χρήματα μόνο για αυτό το θέμα, σημαίνει ότι σου λείπουν άλλα πράγματα. Μπράβο, Βασίλη. Ωραία, το είπε ο Βασίλης. Αργιανός μυαλωμένος, ναι. Ναι. Την καλημέρα μου. Αργιανός μυαλωμένος. Ναι. Πάρουμε γραμμές να διαβάσουμε. Καλημέρα, Ραπ, καλημέρα, Ντοκ. Διαγόρα σήμερα έκανε πλάκα στον Πιερικό 4-1. Μόνος πρώτος Κυριακή, Ελλάδα Βόλο έχει ντέρμπι. Ο Σέζος έπαιξε η παρεμπιπτόντως στο μάτς. Καλή και δράμα Καλαμαριά. Ο το πουλάκι μου το Σέζο έπαιξε. Έπαιξε Διαγόρα Σεβαστές Πιερικός 4-1, μπράβο. Πες στον ψυχοπαθή φίλο σου πως οι τραμπουκισμοί τους επέκτες όλων των ομάδων τον ξεφτιλίζουν. Καλαϊτζίδη τρεις μέρες έμειναν. Χαμός θα γίνει στη δράμα. Λέει ο 639. Το sold out. Πάμε στο Γιάννη. Τι, για ποιον λέει τώρα το μήνυμα, για τον Καλαϊτζίδη. Για τον Καλαϊτζίδη. Για κανένα τραμπούκο. Τραμπινό είναι, ναι, σε παίκτη καβάλα. Ποιο είναι δραμινό. Αυτό είναι το μήνυμα. Ναι. Εσύ, φίλε, πάμε. Ναι, εσύ. Γεια σου, παιδιά. Καλώ το. Η αγορά σεβαστή στη νέα δύναμη τη Πιερία. Ακριβώ, κοινό αρμπαούτι. Έτσι λεγόταν παλαιότερα. Έτσι. Πού λεγόταν ο Διαγόρας Σεβαστής? Αρμπαούτι. Αρμπαούτι. Όλοι τουρκόφωνοι είναι εκεί. Τουρκόφωνοι είναι. Ναι. Και παίζει στο γήπεδο του Βοτανιακού πληροφοριακά. Μέσα στην έπαιξε σήμερα, δεν ξέρω αν συνεχίσει να παίζει. Ποιον έχει προπονητή? Ούτε έχω ιδέα. Λοιπόν, πάντως όλα τα χωριά της Κατερίνης και τα Προάστια έχουν ομάδα. Είναι ο Κεσάρια, είναι η Πύρνα Κίτρους. Σεβαστή. Σεβαστή, ακριβώς. Ο Κολυδρός χάθηκε. Ο Γυναικός είναι β' αρχηγή. Λοιπόν. Το κοριτσάκι που είναι προπονήτρια, ποια ομάδα έχει? Νεοκεσάρια. Νεοκεσάρια. Τι ήθελα να πω. Ναι. Είδα από τις 6 ώρα βλέπω ποδόσφαιρο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, δύο φοβερά γκολ μπήκαν σήμερα. Ναι. Ένα το έβαλε η Ρωστό που ισοφάρισε. Ένας Ιρανός 21 ετών, εκπληκτικό γκολ και η Μπεφίκα προηγήθηκε 3-0 και κατόρθωσε και ισοφαρίστηκε 3-3 και το πρώτο γκολ των Τουρκαλάδων είναι όνειρο. Ίσως αναδειχθεί το καλύτερο της χρονιάς. Λοιπόν, Πιερικός τι λέει κύριε φίλε? Δεν ασχολούμαι. Εκεί που τον καταντήσαν, ας τον λουστούν αυτοί που τον καταντήσαν. Καμπερίδης τι κάνει? Τον είχα δει προχθές με χαιρέτηση του και το χαιρέτηση του είχαμε δηλαδή. Ήθελα να πω άλλο. Κουστή, εκείνο το θέμα που σου είπα, ας πούμε, και μου είπες μη στεναχωριέσαι. Ώρες στροβιλίζει στο μυαλό μου και με τρελαίνει. Να σου πω μια αυτή για να μην στροβιλίζει το μυαλό σου. Το τι βρυσίδι τρώω εγώ στο Facebook, στα ραδιόφωνα, δεξιά και αριστερά, έπρεπε το δικό μου το μυαλό να στροβιλίζει σαν τουρμπίνα από Airbus. Δεν στροβιλίζει το μυαλό μου. Υπάρχει διαφορά. Ναι. Τι διαφορά υπάρχει? Αν το κάνει σε μένα, δεν θα με πήρε. Τι να το κάνει? Αν το κάνει σε μένα τον ίδιο, αν απευθυνόταν σε μένα. Ναι. Δεν θα με επηρέσει. Απευθύνθηκε σε έναν άνθρωπο που δεν είναι στη ζωή. Ποιος? Και που δεν τον ήξερε, ο συγκεκριμένος ακροάτης. Για τον πατέρα σου που είπε. Ναι. Εδώ γράψανε εμένα ότι ο δικός μου πατέρας έδιρε, λέει, τον Χατζιμπαλόγλου, ο οποίος είναι γιατρός φίλος μου, έπαιζε στα έφηβα και πήγε και το χαστούκησε. Ενώ αυτό το έκανε ο Χασιώτης, τον οποίον όρμηξε ο πατέρας μου στην προπόνηση, έπεσε ξύλο. Και αυτοί τον παρερμηνεύσαν. Τώρα πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ εγώ. Γιατί γράψαν και κάναν. Με πήρε ο Χατζιμπαλόγλου, μου λέει, έχει παρερμηνευτεί η ιστορία. Λέει, γράψαν εκεί σε ένα site ότι ο πατέρας σου με χτύπησε, λέει, και τα λοιπά. Ενώ ο πατέρας σου με υπερασπίστηκε. Λέω, τι να κάνω τώρα, να κάθομαι να ασχολούμαι. Δεν άσε με, του λέω, ρε γιατρέ τώρα. Χέσαι τώρα. Εντάξει τώρα, άσε. Λοιπόν, αλλά επίσης αύριο. Γιατί δεν μου λες, αυτή η ζόρια ρουμάνικη ομάδα είναι? Ζόρια. Ναι. Παίζει η ωραία Φενέρμπαξε Ζόρια και Αστάνα από Ελ. Ο Παπαδόπουλος ο Κώστας είναι 28 ετών. Μπράβο, μέχρι πέρσι παίχτης του Διαγόρα και είναι και γυμναστής. Το παλικάρι χρονών, που είναι. Το στηρίζουμε και να ανέβει τότε. Μπράβο. Μαζί του. Και την κοπέλα που είναι 28. Ας είναι γυναίκα. Δεν έχει σημασία. Τα νέα παιδιά τα στηρίζουμε. Και τον Γιάνγκελμαν, πώς το λένε. Τον Άγγελσμαν. Παπαδόπουλος ο Κώστας που εργάζεται. Στη Σεβαστή. Στη Σεβαστή είναι. Στη Σεβαστή. 28 ετών. Μπράβο. Μαζί το στηρίζουμε. Μαζί εκεί παρέα. Και την κοπέλα. Να ανέβουν τα παιδιά. Ας είναι γυναίκα. Εγώ ξέρω τον πρόεδρό τους. Ναι. Τουρκόφωνος κι αυτός είναι.
Όχι, ο πρόεδρος είναι εδώ. Είναι μαθαίνω Κατερνιώτης. Τότε πώς είναι τουρκόφωνοι, ρε. Εκεί στο χωριό, η κάτοικη λέμε. Η κάτοικη είναι τουρκόφωνη, ενώ ο πρόεδρος είναι ελληνόφωνος. Δεν το ξέρω ότι έχει τουρκόφωνος η Κατερίνη. Έλληνες είναι κι αυτοί, αλλά απλά. Δηλαδή, εκείνο όλο το χωριό μίλουσε τουρκικά, ας πούμε. Επειδή ήταν και εμένα ο δικός μου πατέρας από την Προύσια. Τα μιλούσε τα τουρκικά και τα καταλάβες. Και εμένα η γιαγιά μου η Ζαμπέτα μιλούσε τα τουρκικά και τα ήξερε. Λοιπόν, αύριο πάλι έχουμε να δούμε ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Μάλλον θα δω το Αστάνα με το Αποέλ. Νίκη της Αστάνα. Και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός τι ώρα παίζει? 8. Δυστυχώς, την ίδια ώρα με τον ΠΑΟΚ. Δυστυχώς δεν θα το δούμε γιατί θα βλέπουμε τον ΠΑΟΚ. Ναι, έχει τον ΠΑΟΚ. Έχει τον ΠΑΟΚ. Κωστή. Στη Ροστόβ. Η Ροστόβ. Τώρα. Δεν θα πω κακία, θα πω μια πραγματικότητα. Ξέρω. Από τότε που έφυγε ο Σαββίδης πηδάει η Ροστόβ στην μπάλα. Αυτό θα πει. Μα παίρνει πρωτάθλημα. Κοίταξε να δεις. Σήμερα ο Νομπόα. Μόλις να πούμε χρεωθεί η Ροστόφ, θα πάει ο Σαββίδης να την ξεχρεώσει. Θα κάτσει δύο χρόνια να πούμε. Θα βγει 8 η Ροστόφ, θα φύγει ο Σαββίδης, θα πάρει το πρωτάθλημα στη Ρωσία. Ο Νομπόα σου γράφει αγγέλους σήμερα. Γράφει αγγέλους. Εδώ. Ο Νάτχο με την Τζέσικα ήταν ο καλύτερος παίκτης. Φαντάζεσαι ο Πάοκ να κρατούσε Νομπόα, Νάτχο. Τον άλλον, τον Μακ και τον Λούκα, τι ομάδα θα είχε? Άκου να σου πω τώρα. Ο Νομπόα ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι. Τράβηξε στο πανόραμα νόμο 751 κτλ. Έτσι. Ναι. Βγήκε η γυναίκα, του έβγαζε τα βυζιά πόξο να πούμε στα πάρτι κτλ. Εκεί βγάζει τα βυζιά πόξο η γυναίκα του Νομπόα. Δεν ξέρω. Τσίτσιδη. Τι να σου πω, ρε κύριε Κώστα, εδώ φαίνεται η Θεσσαλονίκη είναι μάγισσα πλανέφτρα. Πώς λέει το τραγούδι εκεί που το ξέρει ο Χιλιτίδης. Μάγισσα πλανέφτρα. Τι να σου πω, ρε γλυκέ μου άνθρωπε. Αυτοί οι τέσσερις παίκτες που σου ανέφερα. Θα ανεβάζαν 10 επίπεδα τον ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου, άμα τους κρατούσε. Άμα. Διώχνει αυτούς και παίρνει χειρότερους, ρε παιδί. Τι να κάνω. Εσύ στεναχωριέσαι γι' αυτό. Όχι, τι να στεναχωριέσαι. Τι νοιάζει εσένα. Όχι, μετά την ΑΕΚ του τον ΠΑΟΚ. Γιατί έχω τον γαμπρό και τα εγγόνια παουτσάκι. Γαμπρό, ποιον έχει γαμπρό? Ο γαμπρός μου είναι δικηγόρος παουτσής. Και τα εγγόνια τα έκανε και αυτά παουτσάκια. Παντρεύτηκε την κόρη σου, λες? Ναι. Α, μάλιστα, εντάξει. Ναι, ναι. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Και τα πηγαίνει και στην Τούμπα με το οικογενειακό του εισιτήριο. Ναι, μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Μπράβο. Χαιρετώ, γεια σας. Να σε γερός, για χαρά. Για επίσης. Ναι, να χαρά. Ηλίθιο γκολ έφαγε αυτή. Πηδάει στο δεύτερο δοκάρι. Αυτό γκολ. Αυτό γκολ. Τι απόκουση έκανε αυτός. Πάμε, Γιάννη. Τζον, πάμε επόμενη γραμμή. Γιάννη, πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Για μου τη μάνα του πάμε. Πέσαμε γραμμές. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε, μία έμεινε. Καλημέρα φίλε. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε. Καλησπέρα. 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 Καλημέρα. Πρώτη φορά παίρνω. Ναι. Φοιτητής από Εύωσμο, 19χρονος. Τι Εύωσμο. Φοιτητής από Εύωσμο, 19χρονος. Είσαι φοιτητής δηλαδή εδώ Θεσσαλονίκη? Ναι, εδώ, αλλά σε ένα τμήμα που δεν μου αρέσει πολύ. Ποιο τμήμα? Της θεολογίας. Θεολογίας. Είναι πολύ καλό και προσοδοφόρο επάγγελμα. Ποιμαντικής ή κοινωνικιστή? Όχι, όχι, θεολογία. Σκέντρο. Τι μπορείς να γίνεις από τη θεολογία? Ποιο έτος, σε δεύτερο, πρώτο? Είμαι στο πρώτο, αλλά έδωσα για δεύτερη φορά πανελλήνιες. Ναι. Επειδή δεν είναι το όνειρό μου. Βρε το όνειρό σου, τι μπορεί να οικονομήσεις από αυτό? Για πες μας να μάθουμε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό, ρε σειρά. Βρε, τι δεν σε ενδιαφέρει, παπάς μπορείς να γίνεις? Μπορείς, όχι, δεν κάνω πλάκα. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα το όνειρό μου είναι η δημοσιογραφία. Ρε φίλε, πραγματικά, δηλαδή εκπλήσωμαι. Πολύ πιο εύκολα λεφτά βγάζεις ως παπάς παρά ως δημοσιογράφος. Και τι να το κάνω? Να ζήσεις την οικογένειά σου, να πάρεις και μια παπαδιά. Δημόσιος υπάλληλος να γίνω. Έλα στο Μετρόπολης να γράφεις 300 λέξεις ανά ώρα, να παίρνεις ξέρω εγώ 25 ευρώ. Τι να σε κάνω, φίλε. Δημοσιογραφία ή τεφά μετά. Τεφά. Αλλά κάτσαμε σε χρονιά που. Φίλε, εγώ αν ήμουνα 19 χρονών και έμπαινα στη θεολογική σχολή και είχα τη δυνατότητα να γίνω. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο πουλάει, πώς να σου το πω. Δηλαδή. Έχεις να κάνεις, έχει κονόμα, πώς να το κάνουμε. Η δημοσιογραφία είναι σε πτώση.
Η ΤΕΦΑ τι να παρακάνει δηλαδή. Τι, να πα στο Καφτατζόγλιο και να κάνει τα παιδάκια γυμναστική, η ατομική βελτίωση στο στίβο. Ψόφια στην πείνα θα είσαι. Ρε πάνε γίνε παπά να οικονομήσει. Άκου τον Αυτόπουλο τι σε λέει τώρα. Έλα ρε τώρα. Βρε άκου τι σε λέω, βρε κορόιδο, θα με θυμηθεί μια μέρα. Άφησε και κάνα μουσική εκεί πέρα κτλ. Και άμα γίνει κάνα πολυτεχνείο, εκεί βγάλει τα ράσα, κάνει και τον κομμουνιστή. Είσαι κορόιδο. Τρελός. Δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν. Εντάξει, ναι, εντάξει. Δεν μου λες τώρα. Πού είναι, Ουκρανία. Για πες. Δεν μου λες. Το ΠΑΟΚ πώς το βλέπεις αύριο. Μπήκε η μάνα μέσα τώρα, ζόρια έχεις. Κλείσε φίλε. Άσε μπήκε η μάνα τώρα. Άσε μπήκε η μάνα, θα αρχίσει η γκρίνια. Μια. Επόμενη γραμμή. Α, διάλειμμα, Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Η ώρα είναι 1:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam. Έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη κλακούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και φύγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Το ξέσπασμα ποδοσφαιριστή στην εκπομπή του Ραπτόπουλου το μεσημέρι, κάποιο μεσημέρι, ξέρουμε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής, αλλά για να τον προστατεύσουμε, εγώ δηλαδή δεν είπα το όνομά του, ο Βασίλης τον ξέρει, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα εγώ τον τρόλαρα και όλα του λέω, έλα μωρέ τώρα πώς κάνεις έτσι, παίξεις την μπάλα σου και μην κλαις. Δηλαδή τον, ήθελα να τον πω ότι, ρε φίλε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά δώσ' τα μέχρι τέλους. Είναι σε μια τρυφερή ηλικία, έχει επενδύσει. Ναι, τρυφερή ηλικία. Στο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, έγινε. Εντάξει, ακόμα δεν έχει καθιερωθεί. Εντάξει. Είναι σε μια δύσκολη. Ήταν σε συναισθηματική φόρτιση. Το καταλαβαίνω. Και εγώ κράτησα το όνομά του στην ανωνυμία. Και καλά έκανες. Πολύ εύκολο να το πω, γιατί δεν θα ήταν ωραίο δημόσια να βγει να το πει σε μια εκπομπή από μόνο του. Δεν του κάνει καλό στην καριέρα του. Καλά δεν έκανα. Εντάξει, μακάρι καλά δεν εξηγήθηκα. Ναι, καλά δεν έκανα. Καλά δεν έκανα. Τον κόλλησα κιόλας επίτηδες για να τον πω. Έλα, ρε, παίξε την μπάλα στον αριθμό. Να ελοπίσει το όνειρό του. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν, πες το ψυχολογικό. Λοιπόν, γιατρέ, είσαι κομμουνιστής, Ηρακλής και γκέι. Προσπάθησε να μιλάς λιγότερο, μου χαλάς τη δουλειά ή έλα στην κυτρινόμαυρη επτάλοφο να σε εξηγηθούμε φυστικά και αράπικο. Θα είναι ο παδός Τσάικ, φαντάζομαι, ο φίλος. Κυτρινόμαυρη επτάλοφο. Ναι. Και ο άλλος λέει. Με το ΣΥΡΙΖΑ περνάμε ωραία, υπέροχα. Αλέξη, θα ξαναψηφίσω. Όσο για τους Πασόκους και τους Νεοδημοκράτες, τους βαρεθήκαμε. Όσο για τους Χρυσαυγίτες, αυτή είναι για αυτή η Σιμοκοστή. Κάνε λίγο κόκκινο να γελάσουμε. Εάν μελάς, με λιγαλάς. Τελικά δεν μάθαμε από τον κόκκινο πώς είναι η διαφορολογία του ελεύθερου επαγγελματία. Παντογνώσεις ο άτιμος. Όλα τα ξέρει. Κλείστο. Πάθον. Καλημέρα, φίλε. Κλείστο. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, τι λέει, ράβια σου, γιατρέ. Καλημέρα. Εδώ είναι. Παοξής από Κορδελιό. Χαιρετίσματα στον νοσηλευτή το Θανάση. Έτσι. Έλα φίλε, σε ακούμε. Τι λέει. Χαμήλωσε το ράδιο καταρχήν.
Πού είναι και ακούγεται. Τι ακούγεται. Τι κάνουν οι γύφτοι, παρέλαση εκεί, τι γίνεται. Κλείσε ρε το ράδιο. Στη δουλειά είμαι ρε. Στη δουλειά είσαι. Ναι. Και πού είναι αυτή η δουλειά που έχει τόσα κορναρίσματα, τι έγινε. Δεν είναι κορναρίσματα, μηχανήματα είναι ρε. Α, μηχανήματα είναι. Μηχανήματα, ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη, το παίρνω τα πράγματα. Πριόνια, πριόνια. Πριόνια είναι. Έλα. Πριόνια. Πριόνι, 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 δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι, Γιάννη μου, είναι πριόνι. Ναι. Για τη Ρωσία που είπε αυτό με τους οπαδούς είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Το έχω δει από κοντά μια φορά το έχω δει. Ναι. Άστο, άλλο πράγμα. Ναι. 50-50, διαφορετικά χρώματα στις μπλούζες για να ξεχωρίζουν. Ναι. Όλοι άσβερκοι. Μα χέρια όχι, έτσι. Ε, όχι, 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 γυμνά χέρια. Μπράβο. Μόνο χέρια. Όποιος πέσει κάτω τον αφήνουν. Ναι. Και ξέρετε, εκείνη θα μείνει πρωτάθλημα. Ναι. Kickbox θα πούμε. Έχει βαθμολογία κανονικά. Ναι. Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Και στο τέλος της χρονιάς γίνει πρωταθλητής. Έχει και διαιτητή, ας πούμε. Όχι, ρε, σοβαρά δεν κάνω πλακά, ρε. Ο, δεν, 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 και εγώ δεν κάνω πλακά. Πώς γίνεται ο αγώνας. Ούτε εγώ το πίστευα, αλλά επειδή έχω, έχω γνώσεις που συμμετέχουν σε αυτά τα θέματα. Δεν μου λες τώρα, η δική μας εδώ στην Ελλάδα, άμα τους πεις πάντε 50-50, χωρίς μαχαίρια, χωρίς πυρούνια, θα πάνε λες. Πού να πάνε, πλάκα με κάνεις ρε σειρά, εκεί πέρα τα άτομα προπονούνται μόνο και μόνο για αυτό το λόγο ρε. Μάλιστα, ναι. Μόνο και είναι το, πώς, το νόημα της ζωής είναι αυτό, είναι κάποιοι που ζουν μόνο γι' αυτό. Ναι, είναι οπαδί ρε παιδί μου. Κάτι πυμάκι, κάτι ξέρω εγώ παλαιστές και τέτοια, άστα να πάνε είναι. Ναι. Έγινε φίλε, κλείσε εκεί με την πριονοκορδέλα. Είναι λίγο εκνευριστικό αυτό. Θα τρυπήσει κανένας που δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ το μυαλό, να πούμε, και θα αντί να το χαλαρώσουμε, έτσι γιατρέ. Έτσι, ναι, και πολλοί που δεν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, δεν είναι εύκολο. Και υπάρχει, λέει, άκου Γιάννη, και θα πάμε στον επόμενο. Άκου και εσύ γιατρέ. Έχω ένα φίλο στην πολυκατοικία. Μένουν εκεί σε μένα από κάτω που δεν μπορεί να κοιμηθεί. Ηρακλειδέας είναι. Και αυτό δεν μπορεί να κοιμηθεί. Μεγάλο σε ηλικία. Και βρήκα, λέει, το φάρμακό μου. Είναι, σε ψεκάζει, λέει, ένα πράγμα. Λέει, σε ψεκάζει και σε παίρνει ο ύπνος αμέσως. Το ξέρεις γι' αυτό. Έχει εφευρεθεί, λέει. Βέβαια, αυτό το κάνουν, μπορεί να το κάνουν και ληστές να το κάνουν. Δεν ξέρω από πού το πέφτει. Υπάρχει τέτοιο φάρμακο, έχει ανακαλυφθεί. Τώρα λέει καινούργια. Καινούργια, λέει, μέθοδος. Φοβερό. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Εγώ μιλάω. Μάλιστα, εσείς μιλάτε. Ναι. Κωστά. Μάλιστα. Ήθελα να σα. Καταρχήν, όλους τους συνεργάτες σας, και όταν θα βάλεις ένα τραγουδάκι, να το βάλεις για πάρτι σας. Και κάτι που ήθελα να σε ρωτήσω. Μάλιστα. Πέρασες καθόλου από την ομάδα της Τρίχλιας όταν έπαιζες στη Δέλτα? Όχι, ήτανε αντίπαλοι. Μουδανιά και τέτοια ήμασταν. Η Τρίχλια ήταν ο Πον Νέας Τρίχλιας, ναι. Που ήτανε τότε στην πιο κάτω κατηγορία, στην Α. Ήρθες καθόλου στην ομάδα μας, λέω. Όχι. Κάτι φιλικά παίξαμε εκεί, αντίπαλοι, ως γουρίς ήταν σε εμάς, από την Τρίχλια και τα λοιπά, ναι. Και το επόμενο τραγουδάκι που θα βάλεις το αφιερώνω σε εσάς, γιατί μας κρατάς παρέα όλη νύχτα. Εσύ στην Τρίχλια είσαι τώρα, κειμένεις. Ναι, Τρίχλια, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο λιπάσματα Χαλκιδικής. Μπράβο, αγόρι μου. Δεν μου λες, ο Πον Νέας Τρίχλιας είναι Α Χαλκιδικής τώρα. Ναι, Α κατηγορία. Έχει τον κεφαλά το Γιωργάκη προπονητή. Ναι. Αλλά εντάξει, ξέρεις, ο κόσμος τώρα έχει φύγει από τα γήπεδα. Εγώ πήγαινα και παρακολουθούσα πολύ η Χαλκιδική και έπαιζα κιόλας και είχαμε και τον Αθανασόπουλο, τον συγχωρεμένο, τον Αλέ της Χαλκιδικής. Τον πρόλαβες? Βέβαια, τον Αλέφαντο. Τον Αλέφαντο της Χαλκιδικής, τραπεζικός υπάλληλος. Ξέρω, ναι. Φοβερό παιδί. Δεν ξέρω, πέθανε πολύ νέος. Εγώ όταν. Εμείς όταν παίζαμε είχαμε τον Δημήτρη τον Βούλγαρη. Ναι. Προπονητή. Ναι, εμείς είχαμε τον Σγουρή προπονητή. Ο Σγουρής είναι κουνιάτος μου. Ναι, ο Λάκης ο Στεριούδας ήταν σε κάτι ομάδες εκεί τότε. Εκεί ήταν. Είδα το Στεριούδα σε μια φωτογραφία. Πολύ γέρασε, ρε φίλε. Πολύ γυρασμένο. Όχι γέρασε. Σάματι εμείς δεν γέρασαμε, ρε Κώστα. Σάματι ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα το θυμόμουν πεδαρά το Στεριούδα και είπε ψηλό γεροδεμένο και τον είδα τώρα σε μια φωτογραφία. Άφησε και κάτι μουσια σαν κομμουνιστής έγινε να πούμε. Και λέω αυτός ο πεδαράς πώς έγινε έτσι το 52 γεννημένο. Θα πει είναι και 64. Μας έκαναν αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε να μην θέλουμε να πάμε στο γήπεδο. Ο Λάκης ο Στεριούδας. Τερματάρα. Πολύ μ' άρεσε. Πολύ μ' άρεσε. Ο Λάκης. Έγινε ρε κοτσαρί. Γεια χαρά. Καλή δουλειά να έχεις. Χαίρομαι. Το επόμενο τραγούδι στο γιατρό και μετά στο Γιάννη που όλα τα παιδιά μας κρατάτε μέχρι το πρωί παρέα. Να είσαι καλά. Χαίρομαι όταν ακούω ότι υπάρχουν εργοστάσια και γίνονται βάρδιες και μας ακούνε. Γιατρέ, φοβερό, ε! Ναι, ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό. Κρατάμε παρέα στους ανθρώπους που εργάζονται. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι που να εργάζονται ακόμα και αυτή την ώρα. Καλημέρα, ναι! Καλημέρα! 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 Προσπαθώ να σε φανταστώ.
παπά εσένα, δεξί ψάλτη τον κόκκινο και κατηλανάτη και νεκροθάφι το φίλο του τον Τζόρνταν. Τάσος Κουνούπι. Τάσο, εγώ προσαρμόζομαι σε όλες τις καταστάσεις. Άμα είναι να οικονομήσω και, και πώς το λένε αυτό στους Εβραίους, χεραβίνος γίνομαι. Βέβαια, η δουλειά δεν είναι, δεν είναι ντροπή. Τώρα ο άλλος λέει είμαι στη θεολογική σχολή, λέει αλλά δεν μ' αρέσει. Και θέλω λέει να γίνω δημοσιογράφος. Προτιμάει να πεινάει σαν δημοσιογράφος και να μην οικονομάει σαν παπάς. Πέντε μνημόσυνα το αν πιάσει ένα καλό νεκροταφείο, ένα απόστο, ξέρεις τι λεφτά είναι. Είναι καλά λεφτά. Πλάκα κάνεις. Είναι καλή οικονόμα. Κορόιδο είναι που δεν θέλει να πάει. Ναι. Ναι. Πήρα να πω ένα γεια απλώς. Τάσο, τι κάνεις, σε έχασα. Καλά. Ναι. Καλά. Πήγες κάτω. Περιμένω πότε θα φέρεις τον γιατρό τον χειρούργο. Ναι, την άλλη εβδομάδα θα τον φέρω. Α, το φέρεις. Ναι. Θα το πάρω το πω και αυτό είναι. Τι αυτόν, κάνεις, για. Πας κάτω, πήγες κάτω, έκανες τίποτα. Πήγα κάτω, απλώς τώρα επειδή η περίπτωση δικιά μου είναι λίγο μυστήρια. Ναι. Πρέπει, θέλει πολύ ψάξιμο για να δει πώς θα το προσεγγίσει έτσι που. Σε πλάκουσα σε καμιά κορτιζόνη, για όχι. Όχι. Όχι ακόμα. Όχι, κορτιζόνες είχα πάρει όταν ήμουνα στο παραπέντε για να την κάνω. Για να την κάνεις κατσίκα, ναι. Ναι, αλλά τώρα όχι, τώρα δεν έχει κορτιζόνες, τώρα είναι άλλη πρόθεση. Τώρα θα γίνει ηλεκτροδιέγερση, λέει, με ηλεκτρόδια, με καλώδια, με ρεύμα. Με ρεύμα θα σου κάνουνε. Με ρεύμα και ξύπνιος. Ναι, αυτό είναι επώδυνο, δεν το ξέρω, πώς είναι. Όχι, δεν ξέρω. Ναι. Μάλλον εκεί θα με, ξέρω ότι θα με κάνουν. Το έχουν ξανακάνει, έχεις ρωτήσει. Δεν το έχει ξανακάνει. Αυτή την περίπτωση, όχι. Θα το δοκιμάσεις εσένα. Σε μένα. Ωραία. Δηλαδή έχει κάνει τέτοιες επεμβάσεις αυτός, ναι. Αλλά στο συγκεκριμένη πάθηση, ας πούμε, στα οπτικά νεύρα, σε μένα θα το κάνει. Θα την κάνει την προτιά. Γι' αυτό και είπε θέλει να με ψάξει, να με κοσκινήσει, να δει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, να δει πώς θα το προσεγγίσει. Ναι. Και είπαμε θα πάω μετά τις γιορτές. Ναι, εντάξει. Ούτως ώστε να είναι και όλο το τι με εκεί θέλει. Α, έχει και βοηθούς και τέτοια. Αυτός είναι μεγάλος καθηγητής. Βέβαια, εδώ θα με γράψουν κασέτα ρε κανονικά. Θα με πάει και σε κάνα συνέδριο. Είναι παιχταράς δηλαδή ο γιατρός. Είναι παιχταράς. Ναι. Είναι άπεκτος, είναι παγκοσμίου φήμης. Ναι. Ναι, εντάξει. Έλληνας δικός μας, έχω ελπίδες ότι κάτι μπορεί να γίνει. Έλληνας δικός μας. Έλληνας. Ναι, εντάξει. Ναι. Το πρόβλημα είναι άλλο. Να πούμε τώρα να πω τα δυσάρεστα. Να πεις. Λοιπόν, εγώ μια ζωή δούλεπα. Ξέρω τι θα με πεις. Ναι. Βαρέ ανθιγυνά. Ξέρω τι θα με πεις. Λοιπόν, ακόμα η σύνταξή μου δεν βγήκε. Ναι. Μιλάμε, είμαστε να μας κλαίνε οι ρέγγες. Μαζεύονται λογαριασμοί, μαζεύονται όλα να πούμε εδώ πέρα. Πλήρω τα ευτυχώς με βοηθάνε, ας πούμε. Ποιο λόγο έχουνε που δεν σου δίνουν τη σύνταξη εφόσον έχεις αυτή την ιστορία? Δεν βγαίνει καμία σύνταξη. Ούτε αναπηρή... Δεν υπάρχουν χρήματα. Έχουν μαζευτεί, ξέρω τι έχω να παίρνω. Έχει να παίρνει και η γυναίκα μου βοήθεια. Δηλαδή, πώς το λένε, δηλαδή, επειδή έχω πλήρη αναπηρία. Χρειάζομαι άνθρωπο. Και δεν μου τα χορηγούνε, δεν μου τα δίνουνε. Ναι, φίλε, αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Το ναι. Οποίο έχει να κάνει με τους κλεφταράδες που κλέψανε, ας πούμε, τα δημόσια ταμεία και τώρα. Το ξέρω. Τους αλυταράδες. Δεν μπορώ να το δω πουθενά να πούμε. Παίρνω τους ενοχλώ να πούμε και μου λένε, κύριε Τάσκο, τι να σου κάνουμε, λέει. Δύσκολα, λέει. Δεν υπάρχουν, δεν χορηγείται καμία σύνταξη πλέον. Και λέω, τι να κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Δηλαδή, να μάθω κορδιών, να κατεβαίνω κάτω σαν αριστερό, να μαζεύω λεφτά. Πόσο χρονών είσαι? 50, το 66. Ναι, το 66. Ας πούμε, σύνταξη λέει δεν σε δίνει, ωραία. Αναπηρική δεν βγαίνει. Με δίνει αναπηρική. Απλώς δεν βγήκε και ακόμα δεν βγαίνουν τα αποφάσεις. Η απόφαση είναι αυτή. Το ακορντεόν κορόιδευε εσύ. Εγώ θα το έπαιρνα και θα έβγαινα. Ναι. Ναι, ρε φίλε, θα έβγαινα. Και ξέρεις γιατί. Θα έβγαινα με το ακορντεόν. Και θα ξεφτέλιζα την ελληνική κοινωνία. Και αν με παίρνανε μέσα, γιατί σίγουρα θα σε παίρνανε και μέσα. Η τροχόμπατση και τέτοια. Γιατί παίζει ακορντεόν και τα λοιπά. Θα του πει πολύ ωραία, βάλτε με μέσα, ταΐστε με. Πολύ ωραία, πολύ καλύτερα. Ταΐστε με το κράτος, γιατί έχω 7.000 ένσημα, δεν μου δίνετε αναπηρική κτλ. Καλύτερα συλλάβετε με και βάλτε με μέσα. Πολύ καλύτερα. Τέλος πάντων, αυτά τα νέα. Τα νέα είναι ότι. Εντάξει, εγώ σου δίνω ελπίδες πολλές και θα ξαναβρεις το φως και θα πιούμε και ρετσίνα μαζί. Αν και εγώ δεν πίνω, θα την πιούμε τη ρετσίνα παρέα, θα πάρουμε και τον γιατρό μαζί, θα είμαστε ωραία παρέα. Βέβαια.
αλλά εγώ το κράτος το έχω σαν αντίπαλο 20 χρόνια τώρα και με λέγανε εμένα ανθέληνα. Τους λέω είναι το κράτος αντίπαλό σας, είναι εχθρός σας. Είσαι λέει ανθέληνας. Λέω καλά ρε φίλε. Μπορεί να το κλέψεις λέω τον κράτος. Λέω μα είσαι λέει ανθέληνας. Λέω ευχαριστώ πολύ. Τάσο, να τα πούμε. Μη στεναχωριέσαι. Κάνε λίγο υπομονή. Και... Πώς άκουσα. Άντε, φιλιά, φιλιά. Γεια σου. Είναι μια περιπτωσάρα ο Τάσος. Ξέρεις από το κουνούπι του Νείλου. Το έπαθε το θυμάμαι, την ιστορία. Τραβιέται και θα γίνει κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά πειραματόζω. Πειραματόζω σε εισαγωγικά. Με αυτές τις μεθόδους που έχουν κάτω αυτοί οι Αθηναίοι γιατροί. Μπας και γίνει καμιά ιστορία. Εγώ πιστεύω θα γίνει. Ενώ είμαι απεσιόδοξος άνθρωπος. Σε αυτό το κομμάτι, σε αυτόν τον άνθρωπο είμαι αισιόδοξος. Κατάλαβες, ενώ γενικά είμαι απεσιόδοξος. Πώς με κόβεις. Εντάξει, πρέπει να πιστεύεις στην επιστήμη. Ναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. Καλημέρα, εγώ είμαι ο Κώστα. Έλα. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε. Εγώ είμαι εκείνος που σας πήρε ένα βράδυ και σας είπε ότι όταν πάρεις μια γυναίκα και έχεις 10 χουλιά και θα κάνει 20 με τον τρόπο της, άσχη να πάει στο διάλογο. Εσύ είσαι αυτός που κοιμάται χώρια με την γυναίκα του στα 77 σου. Στα 80 είμαι Κώστα και είμαι πολύ φίλος σου. Ναι, από στο κομμουνιστής νομίζει... από Λαγκαδά. Ναι, από το Λαγκαδά. Από ότι... Ποιος είπε ότι είμαι από το Λαγκαδά. Από εγώ το... δεν ήθελα να φανερώσω το χωριό μου. Α, συγγνώμη. Τέλος πάντων. Εντάξει, μην είμαι πάρα πολύ φίλος σου. Ναι. Τόσο που δεν μπορείς να φανταστείς. Με κάνεις παρέα γιατί τώρα σε αυτή την ηλικία δεν γιώμαστε και πολύ. Καραλιώδης μας φτάνει. Ναι. Και σ' ακούω, μέχρι γίνει απαραίτητος. Να κάνω μια ερώτηση. Θεωρώ... Να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω. Ναι. Και σε θεωρώ πολύ φίλο. Αλλά φίλε, πολύ πράγμα για τον κομμουνισμό ρίχνεις. Πολύ πράγμα. Εσύ τι αν σε πάρω ο κομμουνισμός αν θα έρθει. Θα σε δώσει εσένα. Μα δεν δίνει. Γίνει ο άλλος προχτές και μας έλεγε ο Ρουφιάνος. Είναι να μην τσαντιστείς. Έλα μωρέ, όλοι μας βρίζει ο ένας τον άλλον. Τώρα μη στεναχωριέσαι τώρα εσύ. Εντάξει. Εγώ περιμένω από τον Τσίπρα να δώσει το λαό. Γιατί είναι αριστερός και κομμουνιστής και πρέπει να δώσει. Και περιμένω. Περιμένω. Θα τον περιμένω. Θα τον περιμένω. Δεν μου λες. Εσύ είχες 10 κουσούρια όταν παντρεύτηκες και πώς τα έκανε η γυναίκα σου. Τα έκανε 20, δεν τα έκανες μόνος σου. Με τον τρόπο της με τα έκανε περισσότερα. Ναι, δηλαδή ποια ήταν αυτά που δεν είχες και έγιναν τώρα. Με το πείσμα της. Πεισματάρα πήρες, ε. Ναι. Παναγία. Τώρα σκούρα. Μας ακούνε και όλα. Γι' αυτό σου δεν θέλω. Πόντια, πόντια είναι, τι είναι, ντόπια, τι είναι. Όχι, όχι, όχι. Σμυρνιά είναι. Οι Σμυρνιές είναι. Περιποιημένες γυναίκες, δηλαδή. Καλοποιημένες είναι. Τι να το κάνω, ρε Κωστά. Γρίνια, ε. Τι να το κάνω. Γρίνια, 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 τι να το κάνω. Γρίνια. Και άκου να δεις. Ναι. Είμαι 80 χρονών. Ναι. Είμαι άνθρωπος. Μπορεί να μην μπορώ να φέρω εύκολα τέτοιο λόγο. Να μην έχω φέρει λόγο. Ήμουν τόσα χρόνια βανάβης. Δεν είμαι παρακατιανός. Τώρα 80 χρονών και προχθές περπάτησε στη Θεσσαλονίκη. 10 χιλιόμετρα. Εμένα μου φαίνεται ότι ήσουν λίγο μουρντάρης και σου βγάζει τώρα. Λόγω της δουλειάς αυτή νόμιζε ότι ήμουν μουρντάρης. Νόμιζε αυτή. Έκανα, ναι. Έκανα δουλειά με γυναίκες. Ήσουνα, αλλά εγώ τόσο πολύ που νόμιζε αυτή όχι. Ήσουνα λίγο αλλά όχι τόσο πολύ. Ναι, εντάξει, εντάξει. Ναι, εκλογικός. Έκανες κανένα... Ήμουν μερακλής από τυράκια. Ναι. Αφού όταν πήγαινα μαζί γέμιζα το τραπέζι με ζέρι. Λέει, τι τα κάνεις αυτά. Τι, αφού ο άνθρωπος είναι πελάτης. Τον αφήσουμε 10 φαγιά. Ναι. Μην ήγουσα να τον αφήσουμε. Ναι. Να μην περιέσεις καφτερές, να σκότια, να τόνα, να τάλω. Δεν τα βάζεις αυτά. Μήπως ας πούμε τα πάτσιζες τα μαναδικά με τίποτα άλλο. Όχι, καμιά ρε, φορά, όχι. Καμιά φορά λέω, καμιά φορά. Όχι Κώστα, εγώ από μικρός, στα 25 μου 30 χρόνια, έτρωγα, ήμουν άλλος άνθρωπος εγώ. Γιατί εμένα είχα ένα παππού εγώ, πολύ ωραίο παιδί. Ήταν γανωματής ο παππούς μου και τις χείρες ας πούμε δεν είχαν να πληρώσουν το γάνομα και τις ξυγιότανε και είχαν ατασταλίες. Τον πήρε χαμπάρι η γιαγιά Σαμπέτα και τον έλεγε όταν πεθάνεις λέει εγώ θα φορέσω κόκκινα λέει. Όταν πέθανε λοιπόν εγώ μου 16 χρονών πήγα στη γιαγιά λέω γιαγιά δεν φόρεσες λέω κόκκινα. Σου σφρε λέει φύγε. Για να μην φορέσεις κόκκινα. Ναι. Τον έκλαψε το γέρο η γριά. Τον έκλαιγε. Όχι. Ήτανε γουρσούς λαμάς. Ήτανε γυναικάς αλλά τον έκλαψε το γέρο η γριά. Ναι. Θυμάμαι εγώ. Ναι. Ναι. Μπορεί ρε Κώστα, αλλά ζει τόσα χρόνια μαζί. Την πονάει, την λυπάται, απολύπη. Ναι. Καμιά φορά. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Δεν επιβίωσα εγώ. Έκανα δύο παιδιά.
Ναι. Δύο παιδιά ήταν. Ναι, ωραίο. Ναι. Έχω και δίδυμα, η κόρη μου κάνει δίδυμα. Τώρα βέβαια λίγο, αλλά εντάξει. Δεν φεύγει τώρα. Δεν μου λες τώρα, τώρα ας πούμε που έγινε η γυναίκα σου γιαγιά. Δεν πάει στα εγγόνια να μην σε πρίζει, να μην σε, ας πούμε, σε γρινιάζει. Δεν είναι καλά, ρε Κωνσταντός. Και στα μυαλά δεν είναι καλά, γι' αυτό. Είμαστε και γεροντάκια. Yeah, με Αλσχάιμερ και με τέτοια, έχει και τέτοια τώρα, ναι, εντάξει. Ναι. Έχω, ένα γιο, είναι εκπαιδευτικό στα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Ναι, αγόρι μου, ναι. Στη Θέρμη μου φαίνεται, στη σχολή. Μπράβο. Όχι αυτά τα καλά-καλά θα κάνει. Κάνε αυτά που νιώθουν λίγο. Έβγαλε πτυχίο, γιο μου, έχει πτυχίο. Και παίρνει καλά λεφτά εκεί. Δηλαδή η κόρη μου βρίσκεται στον Παπαδόπουλο από ψυχόντα. Μπράβο. Άρα λοιπόν εσύ. Άρα ο λοιπόν. Ναι, είσαι... Παοξίδε όλοι μέσα. Και... Παοξίδε θα έκανε. Ναι. Και τα μικρά τα έχει παντελονάκια από τώρα. Παοξίδε θα πιαντάει. Ο Μπίλτο και μελάνια μου πήρε δουλειά. Δεν ξέρω εγώ. Παοξίδε θα έκανε. Παοξίδε. Τα έχω κάνει. Ναι. Εσύ τι ομάδα είσαι. Ηρακλής. Ηρακλής. Εγώ είμαι Ηρακλής. Εντάξει. Ηρακλής παλιό ή Ηρακλής. Πέθανε ο Λόλος ο Χασεκίδης εχθές. Το όμαθα και στεναχωρέθηκα. Πέθανε ο Λόλος. Πέθανε ο Λόλος. Ξέρεις τι έξω αριστερά έπαιζε. Ξέρεις τι πέδαρο, τι σώμα είχε. Δεν τον πρόλαβα. Ήτανε καλό παιδί, δεν τον πρόλαβα. Ποιο ποιος ήταν τον αδερφό του. Ναι. Ο Λόλος. Και ποιον ήταν Στάθη. Έβαλε δύο γκολ στην Μπαρτσελόνα στο Καφτατζόγλιο. Μεικτή Θεσσαλονίκη έβαλε. Ο Λόλος. Άκου τώρα, άκου. Ναι. Ο Λιάρος τότε, δεν ξέρω, δεν τον πρόλαβε εσύ. Δεν τον πρόλαβα, όχι. Είδαν οι παγωνιέρες. Ναι. Καθόταν στη σοφή αστυνομία, στη Νεφτάλοφο. Ο Λιάρος, ναι. Εγώ το, ναι, καθόμουν κι εγώ εκεί. Ναι. Το γνώριζα. Mm. Και ένας φίλος που τον έκανε, επειδή τότε ήταν παγωνιέρες, ναι. Τον έκανε ένας φίλος στο ψυγείο. Ναι. Δώρο. Ναι. Και είχε ακουστεί που δωροδοκίσαν τον Λιάρο και ξέρω εγώ και τον ένα και άλλο. Ναι. Και μετά έλεγε ένας φίλος του προχτές που ήταν μαζί στην περιουσιακή. Ανταμώνονται τώρα. Ναι, ανταμώνονται, ναι. 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 Και τα συζητάνε. Και έλεγα ρε Φώτη, γιατί είναι εκείνη την εποχή του Λιάρου τον δοδοκίσαν. Ποια δοδοκίσαν, λέει. Ένας φίλος του έκανε ένα ψυγείο, λέει, εδώ. Γιατί η παγωνία ρεμάντο και παιδευόταν. Κλείσε γλυκό αγόρι, μη γρινιάξει γριά και έχουμε κανένα επεισόδιο να, βραδινό. Να διαβάσουμε δύο μηνύματα από την Κοκκινιάδα. Λέγε. Ναι. Ένα από την Κοκκινιάδα και ένα μήνυμα για σένα από τη Χαλκιδική, από ναι. τον φίλο 923. Ραπ, θυμάσαι που σας πήγαμε το ταξί, ένα Toyota Corolla στα Νέα Πλάγια, Διαγόρας, μαζί με τον Ταχτσίδη, παίζατε εκεί. Θυμάμαι που πήγε στον πρόεδρο και με εφέ. Και ο φίλος 997, καλησπέρα παιδιά, όταν άκουσε το επικό σαρδάμ του κόκκινου μέσα σε κλάματα του δευτερολέπτου, όπως όλος ο κόμος, άρχισε να κλαίει από τα γέλια. Σήμερα το μεσημέρι έκανε και ένα σαρδάμ, γιατί δεν μπορούσα να σας ακούσω. Και το τελευταίο και καλύτερο από την Κοκκινιάδα, από τον 8-17, διάβασε το εσικό στα δεύτερο. Ο ασφαλιστής είμαι που η πελάτησα μου έμπλεξε με τον κόκκινο. Άνοιξε απότομα την πόρτα και θα τη σκότωνε. Πες το βου κεφάλα, θα του πάρω τα σόβρακα. Ο 390 λέει, πες τα ραπ με την κρίση. Όχι χορηγίες στις γυναίκες δεν κάνουμε, λέει, αλλά ούτε στον εαυτό μας, λέει. Οι περιποιημένες μίλφοι είναι μόδα της εποχής, λέω 390. Λοιπόν, κάνε φυρό. Ναι. Έλα ρε, θα πιούμε κάνα καφέ, τόσες μέρες έχεις να περάσεις. Να μην με πάρουν μια φορά στον Αγροτικό Αστέρα προπονητή ο Αριαβόγλου. Σαν δεν τρέπεται λίγο. Πάμε στους τρεις τελευταίους για σήμερα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ ακούγομαι. Εσύ ρε φίλε, γιατί τέτοια θλίψη τέτοια ώρα. Όχι και θλίψη. Τι. Είναι έτσι η φωνή μου. Η φωνή σου είναι έτσι για κοιμάτηκαν στο άλλο δωμάτιο. Όχι, δύο-τρία θέματα. Να, με τον κόκκινο δεν είσαι κολλητάρι. Όχι, δεν ήμασταν φίλοι με τον κόκκινο. Είχαμε άλλα γούστα. Αυτός πήγαινε εκκλησία, εγώ πήγαινα γήπεδο. Αυτός πήγαινε στα, στα αυτά, έπαιζε τη μουσική. Εγώ δεν ήξερα από μουσική. Δεν είχαμε κύριο αυτό. Ήμασταν όμως στη γειτονιά, ναι. Το βάζαμε, έπαιζε τερματοφύλακας εκεί. Γιατί είχε μεγάλο κεφάλι και καθόταν ναι. εκεί στα. Καλά, και εσύ ωραίο κεφάλι, έχει σαν το δικό μου. Ναι. Καράφλα. Ναι, αλλά βλέπω, ακούω εγώ, πάτε κανένα ποτάκι, ξέρω εγώ, βόλτα ή ξέρω εγώ. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε για ποτάκι. Του λες, ναι. έλα στο καφενείο να δούμε μαζί τον αγώνα, άρα είσαι κολλητάρι του. Εντάξει, βγαίνουμε. Εντάξει, δεν βγούμε. Ένα αυτό. Δεύτερο. Κάποιος είπε για τον ύπνο. Ναι. Που πήρε ένα, σπρέι κάτω από τη είχε... γλώσσα, μπράβο, ναι. είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, πρέπει, πρέπει πρώτα να, δει, να τον εξετάσει γιατρός. Γιατί έχει υπάρχει... παρενέργειες. Παρενέργειες έχει κοστίσει. Δεν το ξέρα, κάτι το οποίο δεν το ξέρω, δεν μπορώ να... Ναι. Άκουμε,
άκουμε. Λέγεται μελατονίν. Μπράβο, κάπως έτσι. 18 ευρώ έχει, αλλά η γυναίκα μου την πάτησε και μάλιστα πρέπει να το να τον δει γιατρός για να το πάρει. Άρα για να πάμε σωστά να μιλήσουμε. Αυτό επίσης κάνει δουλειά, αλλά δεν πρέπει να το παίρνουμε μόνοι μας. Πόνο με χορηγία γιατρού. Μάλιστα. 18 πίεση ανέβασε. Ναι. Εντάξει. Και ένα τρίτο να ρωτήσω. Ο Βασίλης είναι χαϊβάν ντοκτόρ? Όχι, είναι κτηνίατρος. Αυτό ρώτησα. Χαϊβάν ντοκτόρ. Χαϊβάν τι σημαίνει? Και στα τουρκικά είναι το ζώο. Αχ, το χαϊβάν. Λοιπόν, μάλιστα, ναι. Και κοίτα, είχες και τη γιαγιά που ήξερε τουρκικά και εσύ έμεινε στα γράμματα. Βασίλη, σε παρακαλώ, για στήρωση, μπορούμε και να... εγώ θέλω να κάνω τη μήνυ στήρωση. Σε ναι, θηλυκό ή αρσενικό ζώο? Σε θηλυκό. Θηλυκό, ρε παγάστα. Κοίταξε, να μου πεις το μέγεθος. Σε πόση ηλικία χρειάζεται? Είναι γύρω στα 5 και έχει κάνει 2 γέννες και έκανε 2 γέννες όλο. Δηλαδή μία το Γενάρη και μία τώρα πρώτο Ιανουαρίου. Αν κάνει γέννα, γιατρέ, είναι απαραίτητο να κάνει στήρωση? Ναι, πάλι είναι απαραίτητο. Σε πόση ηλικία, 2 ετών, 1,5? Δηλαδή και μόνο που θα προλάβεις μια πιθανή πιομήτρα δεν σημαίνει ότι η γέννα θα προλάβει. Πόσο ετών πρέπει να το πάρεις στο σκύλο? Αν δεν το βάλεις στην αναπαραγωγική δραστηριότητα. Μέχρι 2 ετών. Μετά τον πρώτο ίστρο μπορεί κανονικά να γίνει η στήρωση. Ναι. Έχει κάνει 2 γέννες, Βασίλη, και είναι 5 χρονών. Αν δεν θες να ξανακάνει άλλη γέννα, νομίζω ότι είναι ότι καλύτερο να τη στηρώσεις. Δεν θέλω να κάνει άλλη γέννα, γιατί κρίμα είναι. Είναι ότι καλύτερο να τη στηρώσεις. Ναι. Πού μπορούμε να την κάνουμε και πόσο περίπου στη γη αυτό? Αναλόγως το μέγεθος, περίπου... Είναι κανένα 15 κιλά. 15 κιλά ζώο, νομίζω πάνω από 150 ευρώ πλέον ένας ιδιώτης κτηνίατρος δεν σε παίρνει. Μόνο, ωραία. Τόσο περίπου κοστίζει. Για το δικό μου πόσο θα μην πάρει? Που είναι και μικρόσωμο. Μικρό είναι το δικό σου κοστίζει. Η αναισθησία είναι που ανεβάζει το κόστος. Λες να πεθάνει, ρε? Όχι. Όχι. Λόγω του σωματικού βάρους. Όσο πιο μεγάλο σωματικό βάρος, πιο πολύ αναισθητικό χρειάζεται. Οπότε είναι και μεγαλύτερο το κόστος. Άντε πάνε κάτω, γιατί βγάζουν, λέει, καρκίνο, λέει, στη μήτρα αυτά. Άμα δεν πάει. Μαστού, πιομήτρες, όλα αυτά πρέπει να. Βασίλη, στο πανεπιστήμιο, γιατί είμαστε και τώρα οικονομικά ζώρικα. Δεν ξέρω, στο πανεπιστήμιο νομίζω μπορούν να κάνουν και ειδικές τιμές. Όχι, ρε, ας το πανεπιστήμιο. Πάνε δώσε ένα 100 στάρικο τσιγκουναρά να είναι σίγουρο. 100 δεν είναι, αλλά στο έχω ακούσει 200-250 γι' αυτό. Πού στο, στο πανεπιστήμιο? Όχι, έξω. Νομίζω ότι το κόστος αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό. Για να ζω 15 κιλά. Ναι. Πλέον είναι πολύ πιο φθηνές οι επεμβάσεις, γιατί έχουν ρίξει και τον ανταγωνισμό στις τιμές. Δεν μου λες, ρε γιατρέ, μια γυναίκα άμα κάνει παιδιά μπορεί να κάνει στήρωση για να μην πάθει καρκίνο κι αυτή? Γίνεται και στο λιμάνι. Είναι πολύ διαφορετική η δραστηριότητα των οθικών στο σκυλί σε σχέση με τη γυναίκα. Και γι' αυτό το λόγο γίνεται στήρωση. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι άλλες οι ορμόνες και ο κύκλος ορμονών στο θηλυκό σκύλο από την γυναίκα. Ναι. Από τον άνθρωπο. Το σκυλί το κανονικό στην εμεινό από αυτή δεν τρελαίνεται. Δηλαδή να πηγαίνει από τον μπαλκόνι. Όχι. Είναι πιο νορμάλ. Γεια σου, φίλε. Θα σε καλά. Σηκώ τα χέρια ψηλά. Επόμενη γραμμή. Εγώ ρωτάω επιστημονικά, ρε. Γιατί δεν πρέπει να τα λέμε. Όλα ανθρώπινα είναι. Δεν είναι τίποτα ντροπή. Πρώτο τελευταίο για σήμερα, μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Ο Μένιος είμαι, καλά είστε? Ρε, καλό στο Μένιο. Καλά είμαστε, Μένιο. Είχαμε μια ποδοσφαιρική σήμερα αυτή. Χθες, αύριο με Παοκάρα, Ολυμπιακάρα, Παναθηναϊκάρα. Μόνο Ολυμπιακός είχε ενδιαφέρον. Εντάξει, ναι, θα δούμε. 8 Πάοκ, 8 Παναθηναϊκός, 10 Ολυμπιακός. Και έχει κάποια μάτσες 6. Ναι. Άμα σου αρέσουν κυπριακές ομάδες. Ναι. Δεν τρελαίνομαι. Για λέγε, Μένιο. Είναι και το νέο μεγαθύριο της Ευρώπης, η Ατλέτικο Μπιλμπάο. Η Μπιλμπάο, ναι. Θέλω να ρωτήσω, με όλο το σεβασμό στον κύριο που βγήκε για το θέμα με τα ηλεκτρόδια. Ναι. Νομίζω ότι είπατε ότι έχει πρόβλημα και με την όραση. Ο άνθρωπος αυτός δούλευε πολύ σκληρή δουλειά και ήταν κουνούπι του Νείλου, το τζίμπησε, έπαθε εγκεφαλό. Το έχω ξανακούσει. Ναι, εγκεφαλίτιδα έπαθε. Λόγω, ναι. Λόγω ότι πάσχω από το σύνδρομο Άλστρομ. Άλστρομ. Ναι. Τι είναι αυτό, δεν το ξέρουμε. Είναι ένα πολύ δύσκολο σύνδρομο. Στην Ευρώπη σχεδόν μπορεί να το έχουν ελάχιστο. Είναι αυτοάνοσο αυτό που έχετε εσείς? Έχει να κάνει με παχυσαρκία και πολυδακτυλίτιδα. Μάλιστα. Αλλά έχει προσβάλει όργανα, την όραση, ζάχαρα. Έχετε, έχετε ζάχαρο? Έχετε ζάχαρο? Υποδείο, το παχύσαρκο. Ναι. Παίρνετε ισουλίνη, δηλαδή? Ναι. Παίρνει ισουλίνη. Απλώς επειδή άκουσα τη μέθοδο των ηλεκτροδίων που όλα αυτά είναι λίγο άγνωστα,
και αν είχε τη διάθεση να δώσει κάποιες πληροφορίες περισσότερες, αν έχει τη διάθεση ο άνθρωπος και υπάρχει δυνατότητα, γιατί όπως και να το κάνει στις μέρες που ζούμε, ό,τι περισσότερη πληροφόρηση υπάρχει, μπορούν να βρεθούν λύσεις. Είμαστε καλή παρέα. Γιατί, ναι. Γιατί υπάρχουν ανίατα προβλήματα. Εσύ τώρα αυτό είναι σπάνιο αυτό που έχεις, που φαντάζομαι. Εγώ ξεκίνησα από 9 χρονών από μοιοπία και φτάσαμε σήμερα να έχουμε... Από μοιοπία? Σοβαρά. Ναι. Δεν το ξέραν οι γιατροί το πρόβλημα ποτέ. Ευτυχώς έκανα γενετικό έλεγχο στην Κρήτη στο Πανεπιστήμιο. Πανεπιστημιακό, ναι. Στα 33 και σώθηκα 2-3 φορές από δύσκολα πράγματα. Τώρα το ελέγχεις. Ναι. Όσο και να ελέγχεται αυτά τα προβλήματα δυστυχώς. Τι σου λέει ο γιατρός, χάσε βάρος, γυμνάσου, περπάτα, έχασα πάρα πολλά κιλά. Έχασα πάνω από 45 κιλά 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 κιλά. Έχασα